κλίμαξ του Αββά Ιωάννου, καθηγουμένου των μοναχών του όρου Σινά. Η απόδοση στην Αιωλινική έγινε από την Ιερά Μονή Παρακλήτου. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μέρος τέταρτο. Λόγος 26. Περί διακρίσεως. Μέρος πρώτον. Περί διακρίσεως λογισμών και παθών και αρετών. Διάκρισης στους μεν αρχαρίους είναι η ορθή επίγνωση του εαυτού τους. Στους μεσαίους είναι η νοερά αίσθησης, η οποία διακρίνει αλάνθαστα το πραγματικό αγαθό από το φυσικό αγαθό και από το αντίθετό του κακό. Στους δε τελείους είναι οι γνώσεις που έχουν από θεϊκή έλαμψη και η οποία έχει την δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους. Ή ομιλώντας κατά τρόπο γενικό, τούτο αναγνωρίζεται ως διάκρισης και τούτο είναι η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του θείου θελήματος σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση, η οποία συνήθως υπάρχει στους καθαρούς κατά την καρδιά και το σώμα και το στόμα. Διάκριση σημαίνει συνείδηση αμόλυντη και καθαρότητα των αισθήσεων. Εκείνος που με την βοήθεια του Θεού νίκησε τους τρεις, αυτός νίκησε συγχρόνως και τους άλλους πέντε. Όποιος όμως αδιαφόρησε για τους πρώτους, ούτε από τους δεύτερους θα νικήσει κανέναν. Κανείς σας μην περιπέσει εξαιτίας της αγνίας του σε απιστία, όταν ακούσει ή δει υπερφυσικά σημεία μέσα στον χώρο της μοναχικής ζωής. Διότι όπου εγκατασταθεί ο Θεός που είναι υπέρ την φύση, εκεί παρατηρούνται πράγματα υπερφυσικά. Κάθε πόλεμος των δαιμόνων εναντίον μας οφείλεται γενικώς στις τρεις επόμενες αιτίες, ή στην αμέλεια, ή στην υπερηφάνεια, ή στον φθόνο των δαιμόνων. Ο πρώτος είναι ελεηνός, ο δεύτερος πανάθλιος και ο τρίτος μακάριος. Μετά τον Θεό ας έχουμε σε κάθε ενέργειά μας ως άγρυπνο φρουρό και ως γνώμονα ασφαλή την συνείδησή μας. Έτσι αντιλαμβανόμενοι από πού φυσά ο άνεμος, θα ανοίγουμε προς τα εκεί τα ιστεία του πλοίου μας. Σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας, τρεις λάκους μας κάπτουν οι πούλος οι δαίμονες. Καταρχήν, αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το αγαθό. Έπειτα, αφού νικηθούν στο πρώτο σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου αθεάρεστο. Όταν δε και σε αυτόν τον στόχο αποτύχουν οι κλέπτες, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός. Αντίπαλος του πρώτου πολέμου είναι η συστηματική μέρημνα του θανάτου, του δευτέρου η υποταγή και η εξουδένωση και του τρίτου η έντονη και συνεχής αυτομεμψία. Τούτο κόπος εστίν ενώπιον ημών έως ού εισέλθει στο αγιαστήριον ημών, το πύρι του Θεού. Τότε πλέον δεν έχουμε να φοβηθούμε τις προλήψεις, διότι ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων, κάθε σαρκική πύρωση και κίνηση, κάθε πρόληψη και πόρωση και σκοτισμό, είτε αυτά είναι εσωτερικά είτε εξωτερικά, είτε αισθητά είτε νοητά. Οι δαίμονες όμως μας προξενούν τα εντελώς αντίθετα. Όταν κυριαρχήσουν στην ψυχή μας και μας σκοτήσουν το νου, δεν υπάρχει πλέον σε μας τους αθλίους ούτε νύψης, ούτε διάκρισης, ούτε αυτογνωσία, ούτε εντροπή, αλλά αναλγησία και αναισθησία και αδιακρισία και αυλεψία. Τα γνωρίζουν αυτά πάρα πολύ καλά όσοι ανένυψαν από την πορνεία και όσοι συνεστάλησαν από την παρησία και όσοι συνήλθαν από την ανεσκυντία. Όλοι αυτοί μετά την ανάνυψη και μετά την διάλυση της πυρώσεως ή καλύτερα της πυρώσεως, δηλαδή της τυφλώσεως του νου, όσα προηγουμένως έλεγαν και έπραταν τυφλωμένοι, μόλις τα σκέπνονται εντρέπονται, θα λέγαμε, και τον ίδιο τους τον εαυτό ακόμη. Αν δεν σου ροπώσει και δεν σκοτεινιάσει πρώτα η μέρα, δηλαδή η φωτεινή ψυχή, ουμή κλέπτε κλέψωση και θύσωση και απολέσωση.
Κλοπή σημαίνει η απώλεια της περιουσίας. Κλοπή σημαίνει το να εργάζεσαι σαν καλό εκείνο που δεν είναι καλό. Κλοπή σημαίνει ασυναίσθητη αιχμαλωσία της ψυχής. Θυσία της ψυχής σημαίνει το να θανατώνεται ο λογικός νους από πτώση σε παράνομες πράξεις. Και απώλεια σημαίνει απελπισία μετά την διάπραξη της παρανομίας. Κανείς σας μη προβάλλει αδυναμία στην εκτέλεση των εντολών του Ευαγγελίου, διότι υπήρξαν ψυχές που έπραξαν και παραπάνω από αυτές. Ασφαλώς θα σε πείσει περί αυτού εκείνος που αγάπησε τον πλησίον παραπάνω από τον εαυτό του και θυσίασε προς χάριν του και την ζωή του ακόμη, παρόλον ότι δεν έλαβε τέτοια προσταγή από τον Κύριο. Οι εμπαθείς που νιώθουν ταπεινωμένοι ας αναθαρίσουν, διότι και αν ακόμη πέσουν σε όλους τους λάκους και αν συλληφθούν σε όλες τις παγίδες και αν δοκιμάσουν όλες τις ασθένειες, όμως μετά την θεραπεία γίνονται στους άλλους ιατροί και φωστήρες και λίχνοι και κυβερνείται. Δηλαδή, από την δική τους πείρα θα είναι εις θέση να διδάξουν τον τρόπο με τον οποίο θεραπεύεται κάθε ασθένεια και να προλαμβάνουν όσους κινδυνεύουν να πέσουν. Όσοι τυραννούνται από παλαιές προλήψεις και μπορούν, έστω με τον λόγο μόνο, να διδάσκουν, ας διδάσκουν. Αλλά ας μην αναλάβουν όμως και ευθύνη ψυχών. Ίσως διδάσκοντας να εντραπούν από τα ίδια τους τα λόγια και αρχίσουν και αυτοί να διορθώνονται. Θα συμβεί τότε σε αυτούς ό,τι είδα σε μερικούς που έπεσαν στον Βόρβορο, καθώς ήταν καταλασπωμένοι διηγούντος τους διαβάτες πώς έπεσαν και συνιστούσαν σε αυτούς να μην ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο για να σωθούν. Επειδή δε με τον τρόπο αυτό έσωζαν τους άλλους, γι' αυτό και ο παντοδύναμος Θεός τους απείλαξε από την λάσπη. Εάν όμως οι εμπαθείς ρίχνονται με την θέλησή τους στις ειδονές, ας διδάσκουν καλύτερα με τη σιωπή τους. Τα διδάσκουν δηλαδή ότι συναισθάνονται την αναξιότητά τους για διδασκαλία, αφού η Γραφή αναφέρει «Ον ήρξα το Ιησούς ποιήντε και διδάσκην». Πρώτα ποιήν και έπειτα διδάσκην. Επικίνδυνο πράγματι ο ταπεινή μοναχή, πολύ επικίνδυνο πέλαγος διαπλέουμε. Πέλαγος γεμάτο ανέμους και σκοπέλους και δίνες και υφάλους και θηρία και πειρατάς και ανεμοστρόβιλους και άγρια κύματα. Και σκόπελο μεν για την ψυχή θα εννοήσουμε τον άγριο και ευνίδιο θυμό. Δίνει την απελπισία που περικυκλώνει το νου και τον τραβά στον βυθό της απογνώσεως. Ύφαλο την άγνοια που θεωρεί το κακό ως καλό. Θηρίο τούτο το βαρύ και άγριο σώμα. Πειρατές τους τόσο φοβερούς δαίμονες που υπηρετούν την καινοδοξία, οι οποίοι μας αρπάζουν τον φορτίο των αρετών και τους κόπους μας. Κύμα, την κοιλία η οποία φουσκώνει και εξοκούται και με την ορμή της μας ρίχνει στο στόμα του θηρίου. Ανεμοστρόβιλο δεν την υπερηφάνεια, η οποία εκδιώχθηκε και έπεσε από τον ουρανό και που μας ανεβάζει ψηλά και εν συνεχεία μας κατεβάζει ως την Άβυσσο. Όλοι όσοι σπουδάζουν γνωρίζουν ποια μαθήματα είναι των αρχαρίων, ποια των μεσαίων και ποια των διδασκάλων. Ας προσέξουμε καλά μήπως, ενώ σπουδάζουμε χρόνια, περνούμε ακόμη τον καιρό μας με τις ασχολίες και τα μαθήματα των αρχαρίων. Τι πιο μεγάλη εντροπή, να βλέπεις έναν ηλικιωμένο γέροντα να πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο. Να μία άριστη πνευματική αλφάβητος για όλους τους αρχαρίους. Α, υπακοή. Β, νηστεία. Γ, σάκος. Δ, σποδός. Έψιλον δάκρυα, ζήτα εξομολόγησης, ήτα σιωπή, θήτα ταπείνωσης, γιώτα αγρυπνία, κάπα ανδρία, λάμδα ψύχος, μη κόπος, νη ταλαιπωρία, ξι εξουδένωσης, όμικρον συντριβή, πι αμνησικακία, ρο συναδελφία, σίγμα υπιώτης, ταφ, πίστης απλή και απερίεργος, ύψιλον, αμεριμνία του κόσμου, φι, μίσος άμισον γονέων, χι, απροσπάθεια, ψι, απλότη συνακακία, ωμέγα, εκούσιος ευτέλεια. Να μία καλή σειρά και απαρίθμησης αρετών για τους μεσαίους. 1. Ακενοδοξία. 2. Αοργησία. 3. Ευελπιστία. 4.
ησυχία. 5. Διάκρισης. 6. Κρίσεως μνήμη παγία. 7. Εσπλαχνία. 8. Φιλοξενία. 9. Νουθεσία σύμμετρος. 10. Προσευχή απαθής. 11. Αφιλαργυρία. Να και μια αλφάβητος που αποτελεί τον όρο και τον λόγο και τον νόμο των ψυχών και των σωμάτων που με ευσέβεια φθάνουν στην τελειότητα ενώ βρίσκονται εν σαρκή. Α. Ανεχμαλώτιστος καρδία. Β. Τελειωμένη αγάπη. Γ. Ταπεινοφροσύνης πηγή. Δ. Νοός εκδημία. Ε. Χριστού ενδημία. Ζ. Φωτός και προσευχής ασυλία. Η. Ελάμψεως Θεού περιουσία. Θ. Πόθος θανάτου. Ι. Μίσος ζωής. Κ. Φυγή σώματος. Λ. Κόσμου πρέσβης. Μ. Θεού βιαστής. Ν. Αγγέλων συλλειτουργός. Ξ. Γνώσεως άβυσσος. Όμικρον μυστηρίων οίκος. Π. Αρήτων φύλαξ. Ρ. Ανθρώπων σωτήρ. Σίγμα δαιμόνων Θεός. Ταφ. Παθών Κύριος. Ύψιλον δεσπότης σώματος. Φ. Φύσεως επίτροπος. Χ. Αμαρτίας ξένος. Ψ. Απαθίας οίκος. Ωμέγα. Μιμητής δεσπότου εκβοηθείας δεσπότου. Δεν είναι ολίγη η νύψη που μας χρειάζεται όταν ασθενεί το σώμα. Διότι καθώς οι δαίμονες μας βλέπουν ξαπλωμένους και ανικάνους από την εξάντληση να χρησιμοποιήσουμε ασκητικά όπλα εναντίον τους, αρχίζουν να μας πολεμούν σκληρά. Τους μεν κοσμικούς τους πειράζει ο δαίμον του θυμού και μερικές φορές και της βλασφημίας. Τους δε εκτός του κόσμου μοναχούς, ο δαίμον της γαστριμαργίας και της πορνείας, εάν υπάρχει υλική ευπορία. Και εκείνους τους μοναχούς που ζουν σε τόπους ασκητικούς και χωρίς καμιά παράκληση, ο τυραννικός δαίμον της ακιδείας και της αχαριστίας. Παρετήρησα τον λύκο της πορνείας να προσθέτει πόνους στον ασθενή και μέσα σε αυτούς τους πόνους να του προκαλεί σαρκικές κινήσεις και ρεύσεις. Κι ήταν το πράγμα καταπληκτικό, να βλέπεις την σάρκα γεμάτη φρίγος και μανία την ώρα των φρικτών πόνων. Αντιθέτως, έστρεψα σε άλλους ασθενείς και τους είδα να δέχονται επάνω στα κρεβάτια τους την ενέργεια της Θείας Χάριτος και την παρηγορία της κατανήξεως και να αποκρούν έτσι με την παράκληση αυτή τους πόνους και να μην θέλουν ποτέ να απαλλαγούν από την ασθένεια. Και στρεφόμενος είδα άλλους να ταλαιπωρούνται πάλι από ασθένεια και με αυτήν σαν με κάποιο επιτίμιο να απαλλάσσονται από κάποιο πάθος της ψυχής τους και εδόξασα εκείνον που με τον πυλό εκαθάρισε τον πυλό, δηλαδή με την ασθένεια της πύληνης σάρκας εκαθάρισε την αμαρτία της. Ο νους ο νοερός οπωσδήποτε διαθέτει και νοερά αίσθηση. Αυτήν την αίσθηση που και υπάρχει μέσα μας και δεν υπάρχει, ας την αναζητούμε συνεχώς, διότι όταν φανερωθεί εκείνη, οι εξωτερικές αισθήσεις θα πάψουν μόνες τους να ενεργούν τα δικά τους. Αυτό ακριβώς έχοντας υπόψη του ένα σοφός είπε «Και θείαν αίσθησιν ευρύσεις». Η μοναχική ζωή ασυντονίζεται πάντοτε από την καρδιακή αίσθηση και στα έργα και στα λόγια και στις σκέψεις και στις κινήσεις. Διαφορετικά δεν είναι μοναχική και μάλιστα αγγελική ζωή. Άλλο πράγμα είναι η πρόνοια του Θεού και άλλο η βοήθειά Του και άλλο η προστασία Του και άλλο το ελαιός Του και άλλο η παράκλησή Του. Το μεν πρώτο εκτείνεται σε όλη την χτίση. Το δεύτερο μόνο στους πιστούς. Το τρίτο στους πιστούς, στους πραγματικά πιστούς. Το τέταρτο σε όσους τον υπηρετούν. Το δε τελευταίο σε όσους τον αγαπούν. Μερικές φορές το φάρμακο του ενός είναι δηλητήριο για τον άλλο. Μερικές δε φορές το ίδιο παρασκεύασμα στον ίδιο άνθρωπο, αν προσφέρεται στον καιρό του, είναι φάρμακο και αν όχι δηλητήριο. Είδα έναν ανόητο γιατρό να εξουδενώνει κάποιον συντετριμένο ασθενή και να μην του προξενεί τίποτε άλλο παρά την απελπισία. Και είδα άλλον συνετό να χειρουργεί με τις εξουδενώσεις κάποια υπερήφανη καρδιά και να διάζει όλη την δυσοδεία της. Είδα έναν ασθενή, ο οποίος προκειμένου να καθαριστεί από κάποιο σαρκικό μολυσμό, ήπια το φάρμακο της υπακοής και θεραπεύθη
και κινήτο και ευάδιζε και δεν ενίσταζε. Και είδα τον ίδιο άρρωστο να ασθενεί κάποτε κατά τον ψυχικό οφθαλμό και να χρησιμοποιεί διαφορετικό φάρμακο για την θεραπεία του, να καταφεύγει δηλαδή στην ησυχία και στη σιωπή. Ο έχω ότα ακούειν, ακουέτο. Μερικοί, δεν γνωρίζω πώς, ούτε άλλωστε συνηθίζω να εξετάζω υπερήφανα του Θεού τα δώρα, εκφύσεως έχουν κλείσει προς την εγκράτεια ή την ησυχαστική ζωή ή την αγνότητα ή το απαρησίαστον ή την πραότητα ή την κατάνοιξη. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν σε αυτές τις αρετές αντίπαλο την ίδια την φύση τους και αναγκάζονται να εκβιάζουν όσο μπορούν τον ίδιο τον εαυτό τους. Αυτούς, αν και κάποτε νικόνται, τους εκτιμώ περισσότερο από τους πρώτους, διότι είναι βιαστές της φύσεώς τους. Μην καυχάσαι, άνθρωπε, για πλούτο που απέκτησες άκοπα, διότι ο δωρεοδότης Θεός, γνωρίζοντας από πριν την μεγάλη βλάβη και την ασθένεια και την καταστροφή που σε ανέμεναν, σου εχάρισε τα άμιστα αυτά προτερήματα για να κατορθώσει κάπως να σε σώσει. Αλλά και η παιδαγωγία και η αναστροφή και οι ασχολίες που είχαμε από την νηπιακή ηλικία και εξής παίζουν τον ρόλο τους στην αρετή και στη μοναχική ζωή και αναλόγως ή μας βοηθούν ή μας δυσκολεύουν. Φως των μοναχών είναι οι άγγελοι και φως όλων των ανθρώπων η ζωή των μοναχών. Γι' αυτό ας προσπαθούν οι μοναχοί ώστε σε όλα και σε όλους να δίδουν το καλό παράδειγμα, μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν. Είτε με τα έργα τους, είτε με τα λόγια τους. Διότι ή το φως σκότος γέννηται, το σκότος, δηλαδή όσοι ζουν στον κόσμο, πόσον άρα σκοτιστήσονται. Αν ίσως και πείθεστε σε μένα, όσοι θέλετε, σας συνιστώ ως καλό να μην κάνουμε πολυπίκυλο τον εαυτό μας και να μην τεμαχίζουμε την αθλία ψυχή μας, ώστε να πολεμάμε χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες εχθρούς. Διότι δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να γνωρίσουμε να ανακαλύψουμε όλες τις πανουργίες τους. Με την βοήθεια της Αγίας Τριάδας, δια των τριών, ας εξοπλιστούμε εναντίον των τριών. Διαφορετικά θα προξενήσουμε πολλούς κόπους τον εαυτό μας. Πραγματικά, εάν έλθει κοντά σε μας ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, θα την διαβεί οπωσδήποτε χωρίς τρικυμία και ο δικός μας Ισραήλ, δηλαδή ο νους που βλέπει τον Θεό, και θα δει τους Αιγυπτίους να πνίγονται μέσα στα ύδατα των δακρύων. Όταν όμως εκείνος δεν κατοικεί μέσα μας, τότε ήχους κυμάτων αυτής, δηλαδή της σαρκός, τις υποστήσετε. Εάν αναστηθεί μέσα μας ο Θεός με την πράξη, διασκορπιστήσονται οι εχθροί αυτού, και εάν τον πλησιάσουμε με την θεωρία, θα φύγουν οι μισούντες αυτών και ημάς από προσώπου αυτού και ημών. Ας προσπαθήσουμε να μάθουμε τα θεία με ιδρώτες μάλλον παρά με ξηρά λόγια, διότι στην ώρα του θανάτου θα χρειαστεί να δείξουμε όχι λόγια αλλά έργα. Εκείνοι που άκουσαν ότι υπάρχει κάπου κρυμμένος θησαυρός τον αναζητούν και επειδή εμόχθησαν πολύ στην αναζήτησή του διαφυλάττουν με αγωνία το έβριμα, ενώ εκείνοι που επλούτησαν άκοπα σκορπίζουν με ευκολία τα πλούτη τους. Είναι δύσκολο να νικήσει κάποιος τις προλήψεις. Εκείνοι δε που συνεχώς τις επαυξάνουν ή απελπίστηκαν από τον εαυτό τους ή δεν ωφελήθηκαν καθόλου από την αποταγή. Αλλά γνωρίζω ότι πάντα δύναται ο Θεός, αδυνατή δε αυτό ουδέν. Μου έθεσαν μερικοί κάποιο πολύ δύσκολο θεωρητικό πρόβλημα, ανώτερο από τις δυνάμεις εκείνων που ευρίσκονται στα δικά μου μέτρα και το οποίο δεν περιείχετο σε κανένα από τα βιβλία που ήλθαν στα χέρια μου. Μου έλεγαν δηλαδή, ποια είναι τα ιδιαίτερα τέκνα καθενός εκ των 8 πονηρών λογισμών και ποιος από τους 3 πρώτους είναι γεννήτωρ των υπολείπων 5. Εγώ τότε, προβάλλοντας την απορία αξιέπαινη άγνοια, έμαθα από τους οσιωτάτους άνδρας τα εξής. Μητέρα της πορνείας είναι η γαστριμαργία, της ακιδείας η καινοδοξία. Η λύπη είναι τέκνο και των τριών, καθώς και η οργή. Μητέρα της υπερηφανίας είναι πάλι η καινοδοξία. Εγώ τότε, λαμβάνοντας τον λόγο, έλεγα προς τους αημνήστους εκείνους. Σας οικετεύω να μου μάθετε εν συνεχεία και των 8 πονηρών λογισμών τα τέκνα και συγκεκριμένα από πού γεννάτε το καθένα. Και με δίδασκαν με πολύ καλοσύνη οι απαθείς εκείνοι, λέγοντάς μου ότι δεν ευρίσκεται τάξης και σύνεση στους ασυνέτους, αλλά μάλλον αταξία και ακαταστασία.
Με έπειθαν δε οι μακάροι με πιστικά παραδείγματα, φέροντας πάρα πολλά αποδεικτικά επιχειρήματα, εκ των οποίων μερικά τα συμπεριλαμβάνουμε στον παρόντα λόγο, ώστε από αυτά να διαφωτιστούμε και για τα υπόλοιπα. Επί παραδείγματι, ο άκυρος γέλος άλλοτε γεννάται από την πορνεία, άλλοτε από την καινοδοξία, όταν κανείς καυχάται μέσα του άταχτα, και άλλοτε από την τρυφή. Ο πολύς ύπνος άλλοτε γεννάται από την τρυφή, άλλοτε και από την νηστεία, όταν οι νηστεύοντες υπερηφανεύονται, άλλοτε από την ακιδεία και άλλοτε από φυσική ανάγκη. Η πολυλογία άλλοτε γεννάται από την γαστριμαργία και άλλοτε από την καινοδοξία. Η ακιδεία άλλοτε γεννάται από την τρυφή και άλλοτε από την αφοβία του Θεού. Η βλασφημία είναι ως επιτοπλίστον γέννημα της υπερηφανίας, πολλές φορές όμως και της εσωτερικής κατακρίσεως ή και του ακέρου φθόνου των δαιμόνων. Η σκληροκαρδία προέρχεται ενίοτε από τον χορτασμό, συχνότερα όμως από την αναισθησία και την προσπάθεια. Η προσπάθεια πάλι προέρχεται από την πορνεία ή την φιλαργυρία ή την καινοδοξία και από άλλα πολλά. Η πονηρία πάλι από την ίηση και την οργή. Η υποκρισία από την αυταρέσκεια και την ιδιορυθμία. Τα δε αντίθετά τους από τους αντιθέτους γονείς. Και για να μην πολυλογώ, διότι δεν θα μου επαρκέσει ο χρόνος αν θελήσω να εξετάσω το καθένα χωριστά, όλων αυτών των παθών κατά κύριον λόγων είναι φωνεύτρια η ταπείνωση. Όσοι την απέκτησαν, τα ενίκησαν όλα. Γεννήτρια όλων των κακών είναι η ειδονή και η πονηρία. Όποιος τις έχει μέσα του δεν πρόκειται να δει τον Κύριο. Καθόλου δεν θα μας ωφελήσει η αποχή από την πρώτη, εάν δεν απομακρύνουμε και την δευτέρα. Ας παίρνουμε παράδειγμα φόβο Θεού από τον φόβο προς τους άρχοντες και τα θηρία. Και για την αγάπη προς τον Θεό ας σου γίνει υπόδειγμα ο σαρκικός έρωτας. Δεν μας εμποδίζει δε τίποτε να παίρνουμε υποδείγματα για τις αρετές από τα αντίθετά τους. Επονήρευσε άσχημα η παρούσα γενεά και κυριεύθηκε εξ ολοκλήρου από την ίηση και την υποκρισία. Ίσως να παρουσιάζει σωματικούς κόπους σαν εκείνους των αρχαίων πατέρων, αλλά δεν αξιώνεται να λάβει και τα χαρίσματα εκείνων. Αν και, νομίζω, ποτέ άλλοτε όσο σήμερα η ανθρωπίνη φύσης δεν είχε ανάγκη από χαρίσματα. Δικαίως όμως το επάθαμε αυτό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται στους κόπους, αλλά στην απλότητα και στην ταπείνωση. Αν και η δύναμη του Κυρίου τελειούται στην ασθένεια και την κακοπάθεια, δεν περιφρονεί όμως ο Κύριος τον εργάτη της ταπεινοφροσύνης. Όταν δούμε κάποιον από τους αθλητές του Χριστού να πάσχει σωματικός, ας μην προσπαθήσουμε με πονηρή διάθεση να εξακριβώσουμε το κρίμα και την αιτία της ασθενείας του. Είναι καλύτερο να τον δεχθούμε με απλή και απονήρευτη αγάπη και να τον θεραπεύσουμε σαν μέλος του σώματός μας και σαν συστρατιώτη μας που πληγώθηκε στον πόλεμο. Άλλες ασθένειες έρχονται για να καθαρίσουν τα πτέσματά μας και άλλες για να ταπεινώσουν το φρόνημά μας. Ο αγαθός και πανάγαθος δεσπότης και Κύριός μας, όταν πολλές φορές βλέπει μερικούς πολύ οκνηρούς στην άσκηση, τότε με την ασθένεια, ως σαν με πιο άκοπη άσκηση, ταπεινώνει την σάρκα τους. Κάποτε μάλιστα με αυτόν τον τρόπο καθαρίζει και την ψυχή από τους πονηρούς λογισμούς και από τα πάθη. Όλα όσα μας συμβαίνουν, είτε ορατά είναι αυτά, είτε αόρατα, μπορούμε να τα δεχθούμε και με καλό τρόπο και με εμπαθή και με μεσαίο. Είδα τρεις αδελφούς που έπαθαν κάποιο ατύχημα. Ο πρώτος αγανάκτησε, ο δεύτερος δεν ελπίθηκε και ο τρίτος αισθάνθηκε πολύ χαρά. Είδα γεωργούς που έσπερναν τον ίδιο σπόρο, άλλος για να εξοφλήσει τα χρέη του, άλλος για να αποκτήσει πλούτο και άλλος για να προσφέρει δώρα στον δεσπότη Χριστό, ενώ άλλος για να θυρεύει επάνω από τους διαβάτες που θα έβλεπαν την καλλιέργειά του, άλλος για να προξενήσει θλίψη στον εχθρό του, κάνοντάς τον να ζηλεύει και ο άλλος για να μην ονειδίζεται από τους ανθρώπους ως αργός. Οι προηγούμενοι αυτοί γεωργοί ονομάζονται νηστεία, αγρυπνία, ελεημοσύνη, διακονία κτλ. Τους δε σκοπούς κάθε ενέργειας ας προθυμοποιηθούν να τους εξακριβώσουν μόνοι τους οι αδελφοί με την βοήθεια του Κυρίου. Μερικές φορές, καθώς αντλούσαμε νερό από τις πηγές, αντλήσαμε μαζί με αυτό χωρίς να το καταλάβουμε και έναν βάτραχο.
Παρόμοια πολλές φορές, καθώς καλλιεργούμε τις αρετές, υπηρετούμε και τις κακίες που χωρίς να φαίνονται είναι συμπεπλεγμένες μαζί τους. Επί παραδείγματι, με την φιλοξενία συμπλέκεται η γαστριμαργία, με την αγάπη η πορνεία, με την διάκριση η δεινότητα, με την φρόνηση η πονηρία, με την πραότητα η υπουλότης και η νοθρότης και η οκνηρία και η αντιλογία και η ιδιορυθμία και η ανυπακοή, με τη σιωπή η διδασκαλική υπεροψία, με τη χαρά η ίηση, με την ελπίδα η οκνηρία, με την αγάπη πάλι η κατάκριση, με την ησυχία η ακιδεία και η οκνηρία, με την αγνότητα η πικρή συμπεριφορά, με την ταπεινοφροσύνη η παρησία. Σε όλα δε αυτά ακολουθεί ως σαν κοινό κολύριο ή μάλλον δηλητήριο η καινοδοξία. Ας μη λυπούμεθα όταν επί πολλά έτη ζητούμε κάτι από τον Κύριον και δεν μας εισακούει. Ο Κύριος βέβαια θα ήθελε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μέσα σε μία στιγμή απαθείς, αλλά σαν προγνώστης γνωρίζει ότι δεν είναι συμφέρον τους. Όλοι όσοι προσεύχονται και δεν εισακούονται από τον Θεόν τα αιτήματά τους, οπωσδήποτε για κάποια από τις εξής αιτίες δεν εισακούονται. Ή διότι ζητούν πρώτης ώρας, ή διότι ζητούν με αναξιότητα και καινοδοξία, ή διότι, εάν εισακούονταν, επρόκειτο να υπερηφανευθούν ή να πέσουν μετά την απόκτηση του αιτήματός τους σε αμέλεια. Έφυγαν όλα τα πάθη από μερικούς ανθρώπους, όχι μόνο πιστούς αλλά και απίστους, εκτός από ένα πάθος, δηλαδή την υπερηφάνεια. Αφέθηκε μόνο αυτό διότι μπορεί να αναπληρώσει όλα τα άλλα, εφόσον είναι το πρωταρχικό κακό και έχει τόση μεγάλη βλαπτικότητα, ώστε και από τους ουρανούς να ρίχνει κάτω αγγέλους. Κανείς νομίζω δεν αμφιβάλλει ότι οι δαίμονες και τα πάθη φεύγουν από την ψυχή ή για ορισμένο καιρό ή για πάντοτε. Ολίγοι όμως γνωρίζουν πόσες είναι οι αιτίες και οι τρόποι αυτής της απομακρύνσεως. Καίγεται το υλικό των αμαρτημάτων και εξαφανίζεται με το θεϊκό πυρ. Όταν δε το υλικό εκκριζωθεί και η ψυχή καθαριστεί, τότε παίρνουν και τα πάθη τον δρόμο της αναχωρήσεως. Έπειτα όμως χρειάζεται πολύ προσοχή. Μήπως και τα τραβήξουμε πάλι κοντά μας με την ηλόφρονα ζωή και την ραθυμία μας. Φεύγουν ακόμη επίτηδες οι δαίμονες για να μας ρίξουν στην αμεριμνησία, ώστε έπειτα ευνηδίως να επιτεθούν και να αρπάξουν την αθλία ψυχή μας. Γνωρίζω και μία άλλη υποχώρηση που κάνουν τα θηρία. Υποχωρούν όταν η ψυχή υποστεί μεγάλο εθισμό στα πάθη και ταυτιστεί στο έπακρον μαζί τους, διότι πλέον γίνεται η ίδια εχθρός και επίβουλος του εαυτού της. Παράδειγμα σε αυτό έχουμε τα νήπια, τα οποία ύστερα από μακροχρόνιο συνήθεια θυλασμού θυλάζουν αντί μαστού τα δάχτυλά τους. Γνωρίζω και μία πέμπτη ακόμη απάθεια, η οποία έρχεται στην ψυχή από πολύ απλότητα και επενετή ακεραιότητα, διότι δικαία η βοήθεια αυτών παρά του Θεού, ο οποίος σώζει τους ευθύς στη καρδία και τους απαλλάσσει από τα κακά χωρίς αυτοί να το αντιλαμβάνονται. Όπως ακριβώς και τα νήπια, ενώ έχουν γυμνωθεί, δεν το καταλαβαίνουν και τόσο. Η κακία και το πάθος δεν υπάρχουν εκ φύσεως στην ανθρώπινη φύση, διότι ο Θεός δεν είναι δημιουργός παθών. Αντιθέτως, από αυτόν δημιουργήθηκαν μέσα στους ανθρώπους πολλές φυσικές αρετές, από τις οποίες εύκολα διακρίνονται. Η ελεημοσύνη, αφού και οι δολολάτρες είναι εσπλαχνικοί. Η αγάπη, αφού και τα άλογα ζώα πολλές φορές εδάκρισαν για την στέρησή τους από τα άλλα. Η πίστη, αφού υπάρχει έμφυτη μέσα σε όλους μας. Η ελπίδα, αφού και όταν δανειζόμαστε και όταν δανείζουμε και όταν ταξιδεύουμε στην θάλασσα και όταν σπείρουμε, πάντοτε ελπίζουμε κάτι καλύτερο. Εάν λοιπόν όπως απεδείχθη η αγάπη είναι φυσική αρετή των ανθρώπων, ακόμη δε είναι σύνδεσμος και πλήρωμα νόμου, άρα οι αρετές δεν είναι ξένες προς την ανθρώπινη φύση. Ας εσκυνθούν λοιπόν όσοι προβάλλουν αδυναμία στην απόκτησή τους. Αρετές υπέρ την ανθρώπινη φύση είναι η αγνότητα, η αοργησία, η ταπεινοφροσύνη, η προσευχή, η αγρυπνία, η νηστεία, η συνεχής κατάνοιξη. Σε άλλες από αυτές έχουμε πρότυπα και διδασκάλους ανθρώπους, σε άλλες αγγέλους και σε άλλες ο ίδιος ο Θεός Λόγος είναι διδάσκαλος και χορηγός. Όταν όμως έχουμε εμπρός μας δύο κακά,
πρέπει να εκλέγουμε το ελαφρότερο. Επί παραδείγματι, πολλές φορές ενώ προσευχόμεθα μας ήλθαν αδελφοί και αναγκαστικά θα κάνουμε ένα από τα δύο. Ή θα σταματήσουμε την προσευχή ή θα λυπήσουμε τον αδελφό μας αφήνοντάς τον να φύγει άπραχτος. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να σκεφτούμε ότι η αγάπη είναι ανώτερη από την προσευχή, διότι κατά κοινή νομολογία η προσευχή είναι μία επιμέρους αρετή, ενώ η αγάπη τις περικλεί όλες. Κάποτε, άλλη περίπτωση, όταν ήμουν ακόμη νέος, επήγα σε κάποια πόλη ή σε κάποια κομμόπολη, δεν θυμούμαι ακριβώς, και καθώς εκάθισα στο τραπέζι μου επετέθηκαν συγχρόνως οι λογισμοί της γαστριμαργίας και της καινοδοξίας. Και προτίμησα να νικηθώ από την καινοδοξία, δηλαδή να εγκρατευθώ και να επενεθώ ως ασκητικός και νηστευτής, διότι εφοβήθηκα το τέκνο της κοιλιοδουλίας, δηλαδή την πορνεία. Εγώ γνώρισα ότι στους νέους πολλές φορές ο δαίμονας της γαστριμαργίας νικά τον δαίμονα της καινοδοξίας. Αυτό είναι και πιο φυσικό. Για τους κοσμικούς ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία, ενώ για τους μοναχούς η γαστριμαργία. Σε ανθρώπους πνευματικούς αφήνει πολλές φορές ο Θεός κατ' οικονομία μερικά ασήμαντα πάθη. Κατηγορώντας δε αυτοί συνεχώς τον εαυτό τους για τα μικρά και αθώα αυτά πάθη, αποκτούν αναφέρετο πλούτο ταπεινοφροσύνης. Στα πρώτα βήματα της μοναχικής ζωής, αυτός που δεν ευρίσκεται κάτω από υπακοή, δεν είναι δυνατό να αποκτήσει ταπείνωση, διότι καθένας που μαθαίνει μόνος του μία τέχνη, περιπίπτει σε εγωισμό και επίδειξη. Σε δύο γενικότατες αρετές καθόρισαν οι πατέρες την πρακτική ζωή, στην νηστεία δηλαδή και στην υπακοή. Και πολύ φυσικά, διότι μία από αυτές φωνεύει τις ειδονές, ενώ η άλλη χορηγώντας ταπείνωση, εξασφαλίζει την επιτυχία της προηγούμενης. Ομοίως και το πένθος έχει δύο καλά, εφόσον και την αμαρτία φωνεύει και την ταπεινοφροσύνη προξενεί. Ίδιον των ευσεβών είναι να δίδουν στον καθένα που ζητεί, των ευσεβεστέρων και σε εκείνον που δεν ζητεί. Αλλά το να μην διεκδικεί κανείς αυτό που το αφαίρεσαν και μάλιστα όταν έχει την δύναμη, αυτό είναι μάλλον ίδιον μόνο των απαθών. Ας μην παύσουμε να εξετάζουμε πού ευρίσκεται ο εαυτός μας σε κάθε πάθος και σε κάθε αρετή. Στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος. Όλοι οι πόλεμοι των δαιμόνων εναντίον μας οφείλονται σε μία από τις εξής αιτίες. Στην φιλιδονία ή στην υπερηφάνεια ή στον φθόνο των δαιμόνων. Από αυτούς οι πόλεμοι της τελευταίας περιπτώσεως είναι μακάρι, της δευτέρας πανάθλη και της πρώτης αχρίη όλος διόλου. Υπάρχει κάποια αίσθηση ή μάλλον έξις που ονομάζεται φερέπονος. Όποιος εχμαλωτιστεί από αυτήν δεν πρόκειται να δηλιάσει ποτέ και να αποστραφεί τον κόπο και τον πόνο. Από την αείδημη αυτήν αίσθηση και έξι εκρατήθηκαν και οι ψυχές των μαρτύρων και έτσι κατεφρόνησαν με ευκολία τα βασανιστήρια. Άλλο πράγμα είναι η φυλακή των λογισμών και άλλο η τήρηση του νοός. Όσο απέχει η Ανατολή από την Δύση, τόσο είναι πιο υψηλή και πιο κοπιαστική η Δευτέρα από την Πρώτη. Άλλο πράγμα είναι το να προσεύχεσαι εναντίον των λογισμών, άλλο το να αντιλέγεις προς αυτούς και άλλο το να τους εξουθενώνεις και να τους αφήνεις πίσω σου. Για το πρώτο μαρτυρεί εκείνος που είπε «Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες». Για το δεύτερο εκείνος που είπε «Και αποκριθήσομαι της ονειδίζου σήμη λόγων αντιρρητικών». Εκεί έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών. Και για το τρίτο μαρτυρεί πάλι εκείνος που έψαλε «Εκοφώθην και ου κίνηξα το στόμα μου» ή «Εθέμην αυτό φυλακή εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου» ή «Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε της εις θεωρίας εγώ ουκ εξέκλεινα». Όποιος χρησιμοποιεί τον δεύτερο τρόπο, αναγκάζεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει τον πρώτο, επειδή ευρίσκεται απροετοίμαστος. Όποιος χρησιμοποιεί τον πρώτο, δεν μπορεί ακόμη να απομακρύνει τους εχθρούς με τον δεύτερο τρόπο. Και όποιος χρησιμοποιεί τον τρίτο, έφτισε και εξεφτέλισε όλος διόλου τους δαίμονες. Είναι εκφύσεως αδύνατο ένα πράγμα σώματο, όπως παραδείγματος χάριν ο νους, να περιορίζεται εντός του σώματος, όλα όμως είναι δυνατά σε εκείνον που απέκτησε μέσα του τον Θεόν. Εκείνοι που έχουν καλή όσφρηση μπορούν να αντιληφθούν κάποιον που έχει επάνω του κρυμμένα αρώματα.
Ομοίως και μία καθαρή ψυχή όταν πλησιάσει κάποιον που έχει την ευωδία που και αυτή απέκτησε από τον Θεόν ή την δυσοδία που και αυτήν κάποτε είχε αλλά τώρα ελευθερώθηκε τελείως, αμέσως τις αντιλαμβάνεται τη στιγμή που οι άλλοι γύρω του δεν αισθάνονται τίποτε. Να γίνουν όλοι απαθείς δεν είναι βεβαίως δυνατόν, να σωθούν όμως όλοι και να συμφιλειωθούν με τον Θεόν δεν είναι αδύνατον. Μην αφήσεις να κυριαρχήσουν επάνω σου οι αλόφιλοι εκείνοι λογισμοί που αρέσκονται να πολυεξετάζουν τα μυστικά και ανεξιχνίαστα σχέδια του Θεού ή τις οπτασίες που εμφανίζονται σε μερικούς ανθρώπους και οι οποίοι σου παρουσιάζουν χωρίς να το καταλάβεις τον Θεόν ως προσωπολήπτη. Οι λογισμοί αυτοί και είναι και με ευκολία αναγνωρίζονται ως τέκνα της ιήσεως. Συναντάτε πολλές φορές ένας δαίμον της φιλαργυρίας που υποκρίνεται την ταπεινοφροσύνη. Συνιστά δηλαδή να μην ελεούμε για να μην πέσουμε δήθεν στην ανθρωπαρέσκεια και στην κοινοδοξία. Και συναντάτε αντιθέτως ένας δαίμον της κοινοδοξίας καθώς και της φιλιδονίας που μας προτρέπει στην ελεημοσύνη. Αν λοιπόν καθαριστούμε και από τα δύο αυτά πάθη, ας μην πάψουμε να ελεούμε σε κάθε περίσταση. Είπαν μερικοί ότι οι δαίμονες έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Εγώ όμως εγνώρισα καλά ότι όλοι επιζητούν την καταστροφή μας. Πριν από κάθε πνευματική εργασία, είτε εξωτερική είτε εσωτερική, προηγείται η δική μας πρόθεση και ο εξαίρετος πόθος μας, καθώς και η βοήθεια του Θεού. Και εάν εμείς δεν καταβάλουμε τα δύο πρώτα, το τελευταίο, η βοήθεια δηλαδή του Θεού, δεν πρόκειται να επακολουθήσει. Όπως λέει ο Εκκλησιαστής, «Καιρός παντί πράγματι το υπό των ουρανών». Στο παντί πράγματι συμπεριλαμβάνεται και κάθε τι που ανήκει στην ιερή ζωή των μοναχών. Γι' αυτό, αν το νομίζετε καλό, ας το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη μας και ας επιζητούμε σε κάθε καιρό τα αρμόδια. Διότι οπωσδήποτε σε όλους τους αγωνιζομένους υπάρχει καιρός της απαθίας και όταν είναι πνευματικός νύπη, ο καιρός της εμπαθίας. Καιρός των δακρύων και καιρός της σκληροκαρδίας, καιρός της υποταγής και καιρός της προσταγής, καιρός νηστείας και καιρός φαγητού, καιρός πολέμου κατά του εχθρού που λέγεται σώμα και καιρός που ατονεί και θανατώνεται η σαρκική πύρωσης, καιρός ψυχικής κακοκαιρίας και καιρός ψυχικής γαλήνης, καιρός καρδιακής λύπης και καιρός χαράς πνευματικής, καιρός διδασκαλίας και καιρός ακροάσεως, καιρός σαρκικών μολυσμών, ίσως από την ίηση, και καιρός καθαρισμού λόγω της ταπεινώσεως. Καιρός πάλης και καιρός ασφαλείας και αναπαύσεως, καιρός ησυχίας και καιρός ευτάκτου περισπασμού. Καιρός αδιαλείπτου προσευχής και καιρός καθαράς και ειλικρινούς διακονίας. Ας μην επιζητούμε λοιπόν απατημένοι από εγωιστικό ζήλο τα του καιρού πρώτου καιρού, ούτε τα του θέρους τον χειμώνα, ούτε τα του θερισμού στην σπορά. Άλλος είναι ο καιρός που θα σπείρουμε τους πνευματικούς μας σκόπους και άλλος ο καιρός που θα θερίσουμε τις ανεκδιήγητες χάριτες. Αν δεν κάνουμε έτσι, δεν θα αποκομίσουμε ούτε τα αρμόδια στον καιρό τους. Μερικοί έλαβαν από τον Θεό τις άγιες αμοιβές των κόπων τους πριν από τους καμάτους, άλλοι μετά τους καμάτους και άλλοι την ώρα του θανάτου, σύμφωνα με την ανεκδιήγητη οικονομία του Θεού. Αξίζει δε να ερευνήσουμε σε ποια από αυτές τις περιπτώσεις συμβαδίζει περισσότερο η ταπεινοφροσύνη, οπωσδήποτε στην τελευταία. Υπάρχει απόγνωση που οφείλεται στο πλήθος των αμαρτιών και στο βάρος της συνειδήσεως και στην αφόρητη λύπη, διότι γέμισε ολοσδιόλου η ψυχή από τραύματα και καταποντίστηκε από το βάρος του στον βυθό της απογνώσεως. Και υπάρχει άλλη απόγνωση που μας συμβαίνει από υπερηφάνεια και ίηση, διότι θεωρούμε ότι δεν άξιζε να πάθει μία τέτοια πτώση ο εαυτός μας. Τούτο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα διακρίνει ένας προσεκτικός παρατηρητής στην κάθε μία. Στην πρώτη παραδίδεται ο άνθρωπος στην αδιαφορία, ενώ στην δευτέρα συνεχίζει με απόγνωση τους ασκητικούς του αγώνες. Πράγμα επιζήμιο. Θεραπεία του ενός είναι η εγκράτεια και η ευελπιστία και του άλλου η ταπείνωση και το να μην κρίνει κανένα. Ας μην θαυμάζουμε και ας μην παραξενευόμαστε όταν βλέπουμε μερικούς να προφέρουν καλούς λόγους ενώ διαπράττουν έργα πονηρά. Αυτό προέρχεται από την ίηση. Και τον όφη άλλωστε εκείνον στον παράδεισο,
η ίση μάλλον τον κατέστρεψε, ανυψώνοντάς τον. Σε κάθε ενέργειά σου και σε κάθε σου συμπεριφορά, είτε είσαι κάτω από υποταγή, είτε όχι, είτε πρόκειται για κάτι φανερό, είτε για κάτι εσωτερικό, να έχεις ως τύπο και ως κανόνα τούτο, για να διακρίνεις εάν αυτά γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εάν δηλαδή ένας αρχάριος επιτελεί κάποιο πνευματικό έργο και δεν αποκτά από αυτό περισσότερα ταπείνωση από ό,τι είχε, νομίζω ότι το έργο αυτό δεν γίνεται εν κατά Θεόν, είτε μικρό είναι είτε μεγάλο. Εμείς λοιπόν οι νήπιοι και οι αρχάροι θα πληροφορούμεθα το θέλημα του Κυρίου με τον τρόπο που ανέφερα. Οι μεσαίοι ίσως με το σταμάτημα των πολέμων του διαβόλου και οι τέλη με την προστίκη και την αυθονία του Θείου Φωτός. Όσα κατορθώνουν οι μεγάλοι τα θεωρούν μικρά, χωρίς ίσως να είναι μικρά. Όσα όμως οι μικροί τα θεωρούν μεγάλα, δεν είναι οπωσδήποτε μεγάλα ούτε τέλεια. Η ατμόσφαιρα που καθάρισε από τα σύννεφα μας παρουσίασε λαμπρό τον ήλιο και η ψυχή που απειλάγει από τις προλήψεις και αξιώθηκε τις αφέσεως των αμαρτιών οπωσδήποτε αντίκρισε το θείο φως. Άλλο πράγμα είναι η αμαρτία και άλλο η αργία και άλλο η αμέλεια και άλλο το πάθος και άλλο οι πτώσεις. Όποιος μπορεί με την βοήθεια του Κυρίου να τα ερευνήσει, ας τα ερευνήσει προσεκτικά. Μερικοί μακαρίζουν ανάμεσα στα πνευματικά χαρίσματα ό,τι φαίνεται εξωτερικά και ό,τι θαυματουργεί και δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά άλλα ανώτερα και απόκρυφα τα οποία και γι' αυτό δεν χάνονται. Εκείνος που επέτυχε την τελεία κάθαρση, αν και δεν βλέπει την ίδια την ουσία της ψυχής του πλησίον, βλέπει όμως σε τι κατάσταση ευρίσκεται. Εκείνος που προοδεύει αλλά δεν έφτασε ακόμα στην τελειότητα, αντιλαμβάνεται την ψυχική κατάσταση του πλησίον από τις σωματικές εκδηλώσεις του. Λίγη φωτιά εξαφάνισε πολλές φορές ολόκληρο δάσος. Ομοίως μία μικρή τρύπα σε ένα δοχείο μας κατέστρεψε όλο τον κόπο. Συμβαίνει μερικές φορές ώστε η ανάπαυση του εχθρού μας, δηλαδή του σώματός μας, να διεγείρει τους λογισμούς χωρίς να επιφέρει σαρκική πύρωση. Και άλλες φορές συμβαίνει ώστε η καταπίεση και η θλίψη του σώματος να προκαλεί ακόμη και σαρκικές κινήσεις. Και τούτο για να μην στηριζόμεθα στους εαυτούς μας, αλλά σε εκείνον τον Θεό δηλαδή, που μπορεί και θανατώνει την ζωντανή, δηλαδή την σάρκα, με τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Όταν δούμε κάποιους αδελφούς να μας δείχνουν εν κυρίω πολύ αγάπη, προς αυτούς περισσότερο ας φυλάξουμε το απαρησίαστον, διότι τίποτε δεν διαλύει τόσο την αγάπη όσο η παρησία. Επιπλέον δημιουργεί και μίσος. Ο οφθαλμός της ψυχής είναι νοερός και περικαλής και εάν εξαιρέσουμε τους αγγέλους, υπερβαίνει στην ωραιότητα το καθετή. Είναι δε και πολύ διεισδυτικός. Γι' αυτό πολλές φορές μερικοί εμπαθείς κατόρθωσαν να διακρίνουν σε άλλες ψυχές που τις αγαπούσαν υπερβολικά τις μυστικές σκέψεις τους και μάλιστα όταν δεν ήταν βυθισμένοι στα ακάθαρτα πάθη της σαρκός. Σε εκείνο που είναι άειλο, τίποτε δεν ανθίσταται τόσο όσο εκείνο που είναι υλικό. Εάν αυτό συμβαίνει, ο αναγνώστης ας εξάγει μόνος του τα συμπεράσματα. Οι παρατηρήσεις και οι κρίσεις των κοσμικών είναι συνήθως αντίθετες προς την πρόνοια του Θεού. Οι δε παρατηρήσεις και οι κρίσεις διαφόρων μοναχών είναι συνήθως αντίθετες προς την νοερά γνώση που χορηγεί ο Θεός. Οι πνευματικά αδύνατοι ας γνωρίζουν ότι τους επισκέπτεται ο Θεός όταν παρουσιάζονται σωματικές ταλαιπωρίες και κίνδυνοι και εξωτερικοί πειρασμοί, ενώ οι τέλη ας το γνωρίζουν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και από την προσθήκη των χαρισμάτων. Υπάρχει κάποιος δαίμον που μόλις πέσουμε στο κρεβάτι μας πλησιάζει και μας κατατοξεύει με πονηρούς και ρυπαρούς λογισμούς. Αποσκοπεί δε να μας κάνει να κοιμηθούμε με ακάθαρτες σκέψεις και να δούμε εν συνεχεία και ακάθαρτα όνειρα. Εάν βεβαίως από οκνηρία δεν σηκωθούμε για προσευχή και δεν οπλιστούμε εναντίον του. Υπάρχει ο λεγόμενος πρόδρομος των πονηρών πνευμάτων, ο οποίος μας υποδέχεται μόλις ξυπνήσουμε και μολύνει την πρωτόνιά μας, δηλαδή την πρώτη μας σκέψη. Να προσφέρεις τις απαρχές της ημέρας σου στον Κύριον, διότι η μέρα θα ανήκει σε εκείνον που επρόλαβε την αρχή της. Κάποιος εξαίρετος αγωνιστής μου είπε έναν αξιάκουστο λόγο.
Από το πρωί καταλαβαίνω πώς θα περάσω την ημέρα μου. Είναι πολλοί οι δρόμοι και της ευσεβίας και της απολίας. Δια τούτο πολλές φορές, ενώ αντιτάσσεται κάποιος έναν για κάτι καλό, συμβαίνει να συμφωνεί απόλυτα με έναν άλλο, διότι τον άλλον τον θεωρεί ικανόν. Έτσι και των δυο ενεργειών του ο σκοπός είναι ευάριστος στον Θεό. Όταν μας συμβαίνουν θλίψεις και πειρασμοί, οι δαίμονες μας παρακινούν να υπούμε ή να πράξουμε κάτι αμαρτωλό, και αν δεν μπορέσουν τότε πλησιάζουν αθόρυβα και μας προτρέπουν να προσφέρουμε στον Θεό ευχαριστία υπερήφανη. Όσοι εφρόνησαν τα άνω, κατά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, προς τα άνω ανέρχονται μερικώς, δηλαδή με την ψυχή μόνο, και όσοι εφρόνησαν τα κάτω προς τα κάτω ομοίως. Σε αυτά δε που χωρίζονται, δεν υπάρχει τίποτε στο μέσον. Ένα από τα κτίσματα, δηλαδή η ψυχή, έλαβε το είναι της, όχι στον εαυτό της, αλλά μέσα σε άλλο κτίσμα, δηλαδή στο σώμα. Και είναι αξιοθαύμαστο πώς μπορεί και υπάρχει μετά τον θάνατο, χωρίς εκείνο μέσα στο οποίο έλαβε το είναι της. Τις ευσεβείς θυγατέρες τις γεννούν οι μητέρες και τις μητέρες ο Κύριος. Δεν είναι δε άστοχο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο κανόν και στα αντίθετα, δηλαδή στις κακίες. «Δηλώς εις πόλεμον μη εξιέτω», ορίζει ο Μωυσής, ή καλύτερα ο Θεός, διότι υπάρχει κίνδυνος να υποστεί αυτός την εσχάτην πλάνη της ψυχής, η οποία φυσικά είναι βαρύτερη από την πρώτη, την πτώση δηλαδή του σώματος. Φως για όλα τα σωματικά μέλη είναι η αισθητή οφθαλμή και νοερό φως για τις θείες αρετές είναι η διάκρισης. Περί διακρίσεως, μέρος δεύτερον. Περί διακρίσεως ευδιακρίτου. Όλων τρόπων επιποθεί η έλαφος φλεγωμένη τα νάματα, έτσι είναι εποθητή στους μοναχούς η κατανόηση του αγαθού θείου θελήματος. Επιπλέον δε και του συγκεκριμένου, όταν δηλαδή στο αγαθό υπάρχει και το κακό, καθώς επίσης και του αντιθέτου, περί των οποίων πολύ σημείν όντως ο λόγος και δυσερμήνευτος. Δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς ποιες από τις μοναχικές μας υποθέσεις πρέπει να τακτοποιούνται ταχύτατα και χωρίς καμία αναβολή, σύμφωνα με εκείνον που λέγει «Ουέ ο αναβαλόμενος ημέραν εξ ημέρας και καιρών εκ καιρού». Και ποιες πάλι με ερεμία και περίσκεψη, όπως μας συμβουλεύει εκείνος που είπε «Μετακυβερνήσεως γίνεται πόλεμος, καθώς επίσης πάντα ευσχημόνος και κατατάξην γινέστο». Δεν είναι, όχι, δεν είναι του τυχόντος να διακρίνει αμέσως και ευκρινώς τα δυσδιάκριτα αυτά πράγματα, αφού και αυτός ο Θεοφόρος Δαβίδ που ομιλούσε μέσα του το Άγιο Πνεύμα πολλές φορές προσεύχεται γι' αυτό. Και άλλοτε λέγει «Ήδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου». Άλλοτε «Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου» και άλλοτε «Γνώρισόν μη κύριο δόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ από πάσης μερίμνης βιωτικής και πάθους την ψυχή μου ήρα και ύψωσα». Όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Κυρίου, οφείλουν προηγουμένως να θανατώσουν το δικό τους. Αφού δε προσευχηθούν με πίστη και απονήρευτη απλότητα, ας ερωτήσουν με ταπείνωση καρδίας και αδίσταχτο λογισμό τους γέροντες ή και τους αδελφούς ακόμη, και ας δεχθούν τις συμβουλές τους σαν από το στόμα του Θεού, έστω και αν είναι αντίθετες προς το θέλημά τους, έστω και αν δεν είναι και τόσο πνευματικοί οι ερωτηθέντες, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να αφήσει να πλανηθούν ψυχές που με πίστη και ακακία εταπεινώθηκαν μπρος στη συμβουλή και στην κρίση του πλησίον. Ακόμη και ανίδεοι, εάν είναι αυτοί που ερωτώνται,
εκείνος που απαντά με το στόμα τους είναι ο άειλος και αόρατος Θεός. Όσοι ακολουθούν αδίσταχτα αυτόν τον κανόνα είναι άνθρωποι με πολλή ταπείνωση. Εάν κάποιος έθετε το πρόβλημά του εμπρός στον ήχο του ψαλτηρίου, πόσο νομίζετε ότι υπερτερεί ο λογικός νους και η νοερά ψυχή από τον ήχο ενός αψύχου πράγματος? Πολλοί όμως από την αυταρέσκειά τους δεν αξιώθηκαν να εστερνιστούν τον τέλειο και εύκολο αυτόν τρόπο. Αυτοί προσεπάθησαν να αντιληφθούν το θέλημα του Κυρίου με τις δικές τους δυνατότητες και μας εξέφεραν επ' αυτού πολυάριθμες και ποικίλες γνώμες. Μερικοί, ασχολούμενοι με τα θέματα αυτά, σταμάτησαν κάθε προσπάθεια του λογικού τους στο να δεχθεί μία από τις δυο γνώμες τους, είτε την θετική είτε την αρνητική, και με γυμνό το νου τους από το δικό τους θέλημα, προσευχήθηκαν θερμά στον Κύριο ορισμένες ημέρες και έτσι κατόρθωσαν να γνωρίσουν το θείο θέλημα, δηλαδή ή κάποιος νους ομίλησε νοερός το νου τους ή εξυφανίστη τελείως η μία γνώμη από την ψυχή. Άλλοι από τις θλίψεις, τις ανομαλίες και αποτυχίες που συνέβησαν σε προσπάθειά τους κατενόησαν ότι δεν ήταν σύμφωνοι με το θείον θέλημα και ότι τα εμπόδια ήλθαν κατά παραχώρηση Θεού. Στηριζόμενοι σε εκείνον που είπε «Η θελήσαμε εν ελθύν προς ημάς και άπαξ και δεις και ενέκοψεν ημάς ο Σατανάς». Και άλλοι, αντιθέτως από την ανέλπιστη συμπαράσταση που έβρισκαν, αντελήφθησαν ότι η προσπάθειά τους είναι αρεστή στον Θεό και είπαν «Παντί το προαιρουμένο το αγαθόν συνεργεί ο Θεός». Όποιος απέκτησε μέσα του τον Θεό διελάμψεως, αυτός και στα πράγματα που επήγουν και στα αντίθετα, πληροφορείται το θείον θέλημα με τον δεύτερο τρόπο, την προσευχή, όχι όμως με αναμονή και πάροδο χρόνου. Το να διστάζει κανείς τις κρίσεις και αποφάσεις και να μένει επί πολύ απληροφόρητος, αποδεικνύει ότι η ψυχή αφώτιστη είναι και φιλόδοξη. Διότι δεν είναι ο Θεός άδικος να κλείνει την πόρτα σε όσους κρούν ταπεινά. Σε όλα μας τα έργα και στα άμεσα και στα απότερα, ας αναζητούμε την σημασία που έχουν όσον αφορά τον Κύριον. Όλα όσα γίνονται χωρίς προσπάθεια και χωρίς μολυσμό, μόνο για τον Κύριον και όχι για τίποτε άλλο, αυτά και αν ακόμη δεν είναι τελείως αγαθά, όμως για αγαθά θα μας λογιστούν. Διότι έχει επικίνδυνη κατάληξη το να πολυλεπτολογούμε και να ερευνούμε πράγματα που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας. Μυστικό και ανεξιχνίαστο είναι το σχέδιο και το κρίμα που έχει ο Θεός για μας. Πολλές φορές, επί παραδείγματι, θέλει να αποκρύψει από εμάς κατ' οικονομία το θείον θέλημά Του, γνωρίζοντας πως και αν το μάθουμε θα το παραβούμε, οπότε και θα τιμωρηθούμε περισσότερο. Η ευθεία καρδία είναι απειλαγμένη από τα πολύπλοκα και πολυειδή πράγματα και ταξιδεύει ακίνδυνα με το πλοίο της ακακίας. Υπάρχουν ανδρείες ψυχές που επιβάλλουν στον εαυτό τους αγώνες υπεράνω των δυνάμεών τους από έρωτα προς τον Θεό και με ταπεινό φρόνημα στην καρδιά. Υπάρχουν όμως και υπερήφανες καρδιές που κάνουν το ίδιο. Έχουν δε οι εχθροί μας σκοπό να μας προτρέπουν πολλές φορές σε πράγματα ανώτερα των δυνάμεών μας για να κουραστούμε ψυχικά, να μην κατορθώσουμε έπειτα και όσα είναι των δυνάμεών μας και να καταντήσουμε έτσι υπερήγελο στα μάτια τους. Είδα μερικούς με αδύνατη ψυχή και ασθενικό σώμα να αποδίονται για το πλήθος των αμαρτιών τους σε αγώνες ανωτέρους των δυνάμεών τους. Αλλά τελικά να μην μπορούν να ανθέξουν. Εγώ τους είπα ότι στις περιπτώσεις αυτές ο Θεός κρίνει την μετάνοια ανάλογα με το μέτρο της ταπεινώσεως και όχι των καμάτων. Μερικές φορές η κακή ανατροφή αποτελεί την αιτία πολύ μεγάλων αμαρτιών. Επίσης και η κακή συναναστροφή. Πολλές όμως φορές μία διαστραμμένη ψυχή επαρκεί μόνη της για την καταστροφή της. Όποιος εσώθηκε από τα δύο πρώτα, εσώθηκε ίσως και από το τρίτο. Όποιος όμως έχει το τρίτο, σε οποιοδήποτε τόπο και αν ευρεθεί, δεν προκόπτει, αφού άλλωστε κανένας τόπος δεν είναι πιο ασφαλής από τον ουρανό, από όπου έπεσε ο διάβολος. Τους απίστους ή τους αιρετικούς που μας επιτίθενται με κακότητα, ας τους αφήνουμε με τα πρώτην και δευτέραν ουθεσία. Στους επιθυμούντας όμως να μάθουν την αλήθεια, το καλόν ποιούντες έως αιώνος μία κακόμεν. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις,
ας είναι η συμπεριφορά μας ανάλογη με την ψυχική μας δύναμη και αντοχή. Είναι παράλογος όποιος πέφτει σε απόγνωση, ακούοντας τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων. Αυτά αντιθέτως τον εκπαιδεύουν άριστα σε ένα από τα δύο. Ή τον παρακινούν με την οσιακή ανδρεία τους προς μίμηση, ή προς μεγάλη αυτοκατάκριση και αναγνώριση της αδυναμίας του με τις τρεις φορές οσιακή ταπείνωση. Υπάρχουν ακάθαρτοι δαίμονες, πονηρότεροι των πονηρών, οι οποίοι μας συμβουλεύουν να μην κάνουμε μόνοι μας την αμαρτία. Αυτοί επιθυμούν να έχουμε και άλλους συνενόχους στο κακό για να μας ετοιμάσουν βαρύτερη τιμωρία. Είδα μία αμαρτωλή συνήθεια που την έμαθε ο ένας από κάποιον άλλον. Έπειτα εκείνος που την εδίδαξε, ήλθε σε συνέστηση, άρχισε να μετανοεί και σταμάτησε την αμαρτία. Επειδή όμως ο μαθητής του συνέχιζε να την διαπράττει και η δική του μετάνοια απέβη ατελής και ανίσχυρη. Μεγάλη πράγματι είναι η πονηρία των δαιμόνων. Δύσκολα την αντιλαμβανόμεθα και ολίγοι την βλέπουν. Και αυτοί οι λίγοι νομίζω δεν την βλέπουν ολόκληρη. Αλήθεια, πώς συμβαίνει πολλές φορές να είμαστε χορτασμένοι από απολαυστικά φαγητά και εν τούτης να αγρυπνούμε με καθαρό νου και άλλες φορές να νηστεύουμε και να ταλαιπωρούμεθα και εν τούτης να μας κυριεύει άσχημα ο ύπνος, να ησυχάζουμε και εν τούτης να είμαστε σκληροί και να συναναστρεφόμαστε άλλους και να είμαστε γεμάτοι κατάνοιξη. Εάν πεινούμε υπερβολικά να έχουμε πειρασμούς στον ύπνο και ενώ είμαστε χορτάτοι να μην ενοχλούμεθα καθόλου, ενώ περνούμε πτωχικά να γινόμαστε σκυθροποί και ασυγκίνητοι και ενώ περνούμε πλούσια και με εινοποσίες να παρουσιαζόμαστε γεμάτοι λαρότητα και κατανυχτικότητα. Γι' αυτά όποιος μπορεί με την βοήθεια του Κυρίου ας διαφωτίσει όσους είναι αφώτιστοι, διότι εμείς σε αυτά τα θέματα είμαστε αφώτιστοι. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι οι αλλαγές αυτές δεν οφείλονται πάντοτε στους δαίμονες, αλλά μερικές φορές στην κράση και την κατάσταση του σώματος, στο ακάθαρτο και αχόρταγο αυτό πάχος που μας εδόθηκε και που δεν ξέρω πώς δέθηκε γύρω στην φύση μας. Για τις δυσδιάκριτες αυτές μεταπτώσεις ας παρακαλέσουμε ειλικρινά και ταπεινά τον Κύριο, και αν μετά το διάστημα των προσευχών μας διαπιστώσουμε ότι συνεχίζεται μία ορισμένη κατάσταση, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν προέρχεται από τους δαίμονες, αλλά από την φύση μας. Πολλές φορές όμως και από τον Θεό, ο οποίος επιθυμεί να μας ευεργετεί, σύμφωνα με τα σοφά σχέδιά Του και με τα αντίθετα, για να καταστέλει έτσι με κάθε τρόπο την νοήσή μας. Είναι δύσκολο και επικίνδυνο να περιεργάζεται κανείς τον βυθό των κρυμάτων του Θεού, διότι αυτού του είδους οι περίεργοι ταξιδεύουν με το πλοίο της ιήσεως. Χάριν όμως της ασθενίας πολλών, θα πρέπει να υπούμε μερικά. Ερώτησε κάποιος έναν διορατικό. Γιατί ο Θεός εστόλισε μερικούς με χαρίσματα και θαυματουργικές ικανότητες, αφού προεγνώριζε τις μελλοντικές πτώσεις τους? Και εκείνος του λέγει, για να προφυλάξει τους ομοίους των πνευματικούς άνδρας, για να φανεί ότι έχουμε το αυτεξούσιον και για να καταστήσει τους πεσόντας αναπολογή τους την ημέρα της κρίσεως. Ο Μωσαϊκός νόμος ως μη τέλειος λέγει, πρόσεχε σε αυτό, ενώ ο Κύριος ως υπερτέλειος μας παρήγγειλε επιπλέον και για την διόρθωση του αδελφού μας. Εάν αμάρτη ο αδελφός σου, ή μάλλον η υπόδειξή σου είναι άδολη και ταπεινή, τότε μην αμελήσεις την εντολή του Κυρίου και μάλιστα σε αυτούς που δέχονται την υπόδειξη. Εάν όμως δεν έχεις φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, ας εκτελείς έστω την εντολή του νόμου. Μην εκπλήτεσαι βλέποντας και τους προσφυλείς σου να σε εκθρεύονται επειδή τους ελέγχεις, διότι οι επιπόλαιοι γίνονται όργανα και όπλα των δαιμόνων και μάλιστα εναντίον των εναρέτων που είναι εχθροί των δαιμόνων. Ένα από όσα συμβαίνουν σε εμάς μου δημιουργεί μεγάλη έκπληξη. Ενώ στις αρετές έχουμε ως βοηθούς τον παντοδύναμον Θεό, τους αγγέλους και τους Αγίους, και στα πάθη μόνο τον πονηρό διάβολο, πώς συμβαίνει να υποκύπτουμε ευκολότερα και γρηγορότερα στα πάθη? Επάνω σε αυτό εγώ δεν θέλω να ομιλήσω λεπτομερώς, αλλά ούτε και μπορώ. Εάν τα διάφορα χτίσματα παραμένουν στην κατάσταση που δημιουργήθηκαν, πώς εγώ ο άνθρωπος που δημιουργήθηκα κατ' εικόνα Θεού ταλαιπωρούμε αναμεμειγμένος με τη λάσπη, το πύλινο δηλαδή σώμα, όπως λέγει ο Μέγας Γρηγόριος.
Εάν πάλι κάποια δημιουργήματα κατέληξαν να γίνουν κάπως διαφορετικά από τον προορισμό τους, πάντως θα πρέπει με σφοδρότητα να επιθυμούν τη συγγένειά τους, εκείνα δηλαδή με τα οποία εξ αρχής επλάστηκαν όμοια. Όλα τα τεχνάσματα, για να πω έτσι, πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί, προκειμένου τον πυλό, το πύληνο δηλαδή σώμα, να τον ανεβάσει και να τον ενθρονίσει στον θρόνο του Θεού. Κανείς λοιπόν ας μη προφασίζεται ότι αδυνατεί να ανεβεί εκεί, διότι η οδός και η θύρα είναι ανοιγμένες. Η ακρόαση των κατορθωμάτων των πνευματικών μας πατέρων δημιουργεί στο νου και στην ψυχή φλογερό ζήλο. Η ακρόαση όμως των διδασκάλων είναι αυτή που καθοδηγεί τους ζηλωτές στην επιτυχή μίμηση των πατέρων. Διάκριση σημαίνει λίχνος μέσα στο σκοτάδι, επιστροφή των πεπλανημένων, φωτισμός όσων έχουν μοιοπία. Διακριτικός σημαίνει χορηγός της υγείας, καταστροφεύς της ασθενείας. Οι λεγόμενοι μικροθαύμαστοι, αυτοί που θαυμάζουν και μεγαλοποιούν τα μικρά, φτάνουν σε αυτό το σημείο από δύο αιτίες. Η λόγω υπερβολικής αγνίας ή λόγω ταπεινοφροσύνης, η οποία τους κάνει να εξυψώνουν και να εκθιάζουν τα κατορθώματα του πλησίον. Ας αγωνιζόμαστε να μην είμαστε μόνο παλαιστέ, αλλά και πολεμιστέ των δαιμόνων, διότι οι πρώτοι άλλοτε χτυπούν και άλλοτε χτυπούνται, ενώ οι δεύτεροι πάντοτε καταδιώκουν τον εχθρό. Όποιος ενίκησε τα πάθη, αυτός πληγώνει τους δαίμονες και με τον εξής τρόπο. Υποκρίνεται ότι είναι κυριευμένος από τα πάθη και εξαπατώντας έτσι τους εχθρούς του, μένει απολέμητος. Όπως συνέβη με κάποιον αδελφό, που ενώ κάποτε υπέστη ατιμίες, δεν αταράχθη καθόλου η καρδιά του, παρά μόνο προσευχήθηκε νοερός. Εν συνεχεία όμως άρχισε να διαμαρτύρεται και να οδύρεται για τις ατιμίες που υπέστη. Και έτσι με ένα απροσποιητό πάθος έκρυψε την απάθειά του. Κι άλλος πάλι αδελφός, ενώ δεν είχε την παραμικρή όρεξη για προεδρία, επροσποιείται ότι πολύ έπασχε για αυτήν. Πώς δεν να σου περιγράψω την αγνότητα εκείνου, ο οποίος εισήλθε στο πορνείο δήθεν για να αμαρτήσει και έτσι ανέσυρε την πόρνη στην ζωή της ασκήσεως. Σε έναν πάλι ησυχαστή έφερε κάποιος πρωί-πρωί ένα σταφύλι και εκείνος, μόλις ανεχώρησε αυτός που το έφερε, αν και δεν είχε όρεξη, το κατευρόχθησε αμέσως με υπερβολική βουλημία, παρουσιάζοντας έτσι τον εαυτό του ως γαστρίμαργος στους δαίμονες. Ένας άλλος πάλι που έχασε μερικά θαλία, όλη την ημέρα έδειχνε πολύ πικραμένος γι' αυτό. Σε όσους όμως χρησιμοποιούν αυτήν την μέθοδο, χρειάζεται μεγάλη νύψης, μήπως και επιχειρώντας να εμπέξουν τους δαίμονας, καταλήξουν στον εμπεγμό του εαυτού τους. Αυτοί που χρησιμοποιούν επιτυχώς αυτήν την μέθοδο, είναι μόνο εκείνοι για τους οποίους κάποιος είπε «ως πλάνη και αληθής». Όποιος επιθυμεί να παραστήσει ενώπιον του Χριστού αγνό το σώμα και να του παρουσιάσει καθαρή την καρδιά, αστηρεί την αοργησία και την εγκράτεια, διότι χωρίς αυτές τις αρετές όλοι οι κόποι μας είναι μάταιοι. Σε διαφορετικούς βαθμούς αντιλαμβάνονται το υλικό φως οι οφθαλμοί. Ομοίως πολλές φορές και διαφορετικές είναι οι λάμψεις και οι επισκέψεις του νοητού ηλίου μέσα στις ψυχές. Άλλες δηλαδή γίνονται με τα δάκρυα του σώματος και άλλες με τα δάκρυα της ψυχής, άλλες με τα σωματικά μάτια και άλλες με τα ψυχικά. Διαφορετικές είναι όσες προέρχονται από την ακρόαση κάποιου λόγου και διαφορετικές όσες εκδηλώνονται σαν αυθόρμητο σκύρτημα ψυχικής αγαλιάσεως. Διαφορετικές οι προερχόμενες από την ζωή της ησυχίας και διαφορετικές από την ζωή της υπακοής. Επιπλέον, υπάρχει και μία ιδιαίτερα περίπτωση. Κατά αυτήν, ο νους διεκστάσεως παρουσιάζεται ενώπιον του Χριστού, αρήτος και αφράστος εν μέσω νοερού φωτός. Υπάρχουν οι αρετές, αλλά υπάρχουν και οι μητέρες των αρετών. Ο δε συνετός άνθρωπος αγωνίζεται περισσότερο για να αποκτήσει τις μητέρες. Περί των μητέρων διδάσκει ο ίδιος ο Θεός με κάποια ιδιαίτερα ενέργεια. Περί των θυγατέρων όμως μπορούν να διδάσκουν πολύ. Ας προσέξουμε μήπως αναπληρώναμε την ολιγοφαγία με πολυυπνία, διότι αυτό είναι έργο αφροσύνης, καθώς επίσης και το αντίθετο είναι έργο συνέσεως. Να καταπολεμείται δηλαδή η τυχόν πολυφαγία με την ολιγοϋπνία. Είδα ορισμένους αγωνιστές σε κάποια περίσταση να υποχωρούν κάπως την επιθυμία της κοιλίας.
Γρήγορα όμως και χωρίς καθυστέρηση, οι ανδροί αυτοί εβασάνισαν την Τάλαινα, δηλαδή την κοιλία, με ολονύχτιο αγρυπνία και την έμαθαν να αποστρέφεται στο εξής με τα χαρά στον χορτασμό. Πολεμεί πολύ ισχυρά ο δαίμον της φυλαργυρίας τους Ακτήμονες και όταν δεν κατορθώσει τίποτε, τότε με την πρόφαση της ελεημοσύνης προς τους πτωχούς, πείθει τους αείλους να γίνουν πάλι γλυκοί. Όταν είμαστε καταβιβλημένοι ψυχικά από τις αμαρτίες μας, ας ενθυμούμεθα συνεχώς την εντολή του Κυρίου στον Πέτρο να συγχωρεί 77 αυτών που αμαρτάνει, διότι ο Κύριος που παρήγγειλε κάτι τέτοιο στον άλλον, αυτός οπωσδήποτε θα το τηρήσει πολύ περισσότερο. Όταν αντιθέτως υπερηφανευόμαστε εν γέννη για τις αρετές μας, ας ενθυμούμεθα πάλι αυτόν που είπε. «Ώστις τελέσει πάντα τον πνευματικός νόμων, πτέσει δε ενενή πάθη, του τέστην εν υψηλοφροσύνη, γέγονε πάντων ένοχος». Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι πονηροί και φθονηροί δαίμονες υποχωρούν εκουσίως και δεν πολεμούν τους Αγίους. Και τούτο για να μην τους προξενήσουν στεφάνους με πολέμους από τους οποίους δεν περιμένουν νίκη. Μακάρι οι ειρηνοποιοί. Κανείς δεν αντιλέγει. Εγώ όμως είδα και εχθροποιούς, οι οποίοι υπήρξαν μακάρι. Ήταν κάποτε δυο που συνεδέοντο με αμαρτωλή σχέση. Και κάποιος από τους γνωστικούς πατέρες, σπουδαιότατος στην αρετή, δημιούργησε μίσος μεταξύ τους, κατηγορώντας τον ένα στον άλλον ότι τον ύβριζε και αντιθέτως. Έτσι κατόρθωσε ο Πάνσοφος να αποκρούσει με ανθρώπινη πονηρία την κακία των δαιμόνων και να δημιουργήσει μίσος που διέσπασε τον αμαρτωλό δεσμό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάρη μιας εντολής παραβαίνουν την άλλη. Είδα κάποτε δυο νέους αγαπημένους μεταξύ τους κατά Θεόν, επειδή όμως αντελήφθησαν ότι μερικοί ευλάπτοντο και σκανδαλίζοντο, εσυμφώνησαν μεταξύ τους να κρατηθούν ορισμένο καιρό σε απόσταση. Όπως δεν ταιριάζουν ο γάμος με την κηδεία, έτσι και η υπερηφάνεια με την απόγνωση. Μερικές φορές όμως είναι δυνατόν να τα συναντήσει κανείς μαζί από την ακαταστασία των δαιμόνων. Υπάρχουν μερικοί ακάθαρτοι δαίμονες που μόλις αρχίσει κάποιος την μελέτη της Αγίας Γραφής του αποκαλύπτουν την ερμηνεία της. Τούτο ιδιαίτερα αγαπούν να το κάνουν σε καρδιές καινοδόξων ανθρώπων και μάλιστα μορφωμένων με την κατακόσμων παιδεία. Και αποσκοπούν να τους ρίξουν σε αιρέσεις και βλάσιμες ιδέες, απατώντας τους σιγά σιγά. Θα αντιληφθούμε δε καλώς την δαιμονική αυτή θεολογία ή καλύτερα βατολογία από την ταραχή και την ακατάστατη και άταχτη ευχαρίστηση που δημιουργείται στην ψυχή την ώρα της εξηγήσεως. Όλα τα πράγματα έλαβαν από τον Δημιουργό τάξη και αρχή. Μερικά δε και τέλος. Το τέλος όμως της αρετής είναι χωρίς τέλος, πέρας απέραντον. Διότι όπως λέγει ο Ψαλμωδός, πάση συντελείας είδον πέρας, πλατεία δε και απέραντος η εντολή σου σφόδρα. Εάν μερικοί αγωνιστές πορεύονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, από την δύναμη δηλαδή της πράξεως την δύναμη της θεωρίας, και αν η αγάπη ουδέποτε λύγει, και αν όπως αναφέρεται πάλι στην γραφή, ο Κύριος φυλάξει την είσοδον του φόβου σου και την έξοδον της αγάπης σου, άρα το τέλος της είναι χωρίς τέλος, πέρας απέραντον. Όσο και αν προχωρούμε σε αυτήν, ποτέ δεν θα παύσουμε όχι μόνο στην παρούσα, αλλά ούτε και στην μέλουσα ζωή, από του να λαμβάνουμε και να προσθέτουμε φως γνώσεως επάνω στο φως. Θα λεχτεί δε και τούτο, όσο και αν φανεί σε πολλούς παράδοξο. Σύμφωνα με τον προηγούμενο συλλογισμό, ο μακάριε, θα τολμούσα να πω ότι ούτε οι άγγελοι σταματούν να προοδεύουν. Λέγω δε ότι προσθέτουν περισσότερη δόξα στην δόξα τους και γνώση στην γνώση τους. Μη θαυμάσεις για το ότι πολλές φορές οι δαίμονες μας φέρνουν και αγαθούς λογισμούς. Μας τους φέρνουν μεν, αλλά εν συνεχεία εναντιώνονται νοερός αυτούς. Και τούτο για να μας πείσουν ότι ακόμη και τις πιο μυστικές σκέψεις των καρδιών μας τις γνωρίζουν. Να μην θέλεις να γίνεις αυστηρός δικαστής εκείνων οι οποίοι αναπτύσσουν θαυμάσιες διδασκαλίες, βλέποντάς τους κάπως οκνηρούς στην πρακτική. Διότι πολλές φορές την έλλειψή τους στα έργα την αναπληρώνει η ωφέλεια που προξενεί ο λόγος τους. Ασφαλώς δεν τα κατέχουμε όλα εξίσου όλοι. Σε μερικούς ο λόγος υπερτερεί του έργου.
σε άλλους πάλι το δεύτερο υπερέχει του πρώτου. Ο Θεός ούτε έπλασε ούτε δημιούργησε κανένα κακό. Κάποιοι όμως απατήθηκαν που ισχυρίστηκαν ότι μερικά από τα πάθη υπάρχουν εκφύσεως στην ψυχή. Δεν έλαβαν υπόψη τους ότι εμείς ορισμένες στοιχειώδεις κλίσεις της φύσεώς μας τις μεταστρέψαμε σε πάθη. Επί παραδείγματι, εκφύσεως υπάρχει μέσα μας η δυνατότητα της αρχικής σποράς για την γέννηση τέκνων. Εμείς όμως αυτό το μεταβάλαμε σε πορνεία. Εκφύσεως υπάρχει μέσα μας ο θυμός εναντίον του όφεως και εμείς τον χρησιμοποιούμε εναντίον του πλησίον. Εκφύσεως υπάρχει μέσα μας ο ζήλος για τις αρετές και εμείς τον στρέφουμε προς το κακό. Εκφύσεως υπάρχει στην ψυχή η επιθυμία της δόξης, αλλά της άνω. Εκφύσεως και το να υπερηφανευόμεθα, αλλά κατά των δαιμόνων. Ομοίως και η χαρά, αλλά εκείνη που έχει σχέση με τον Κύριον και με την ευτυχία του πλησίον. Μας εδόθηκε ακόμη και η μνησικακία, αλλά εναντίον των εχθρών της ψυχής. Μας εδόθηκε και η επιθυμία της τροφής, αλλά όχι και της ασωτείας. Η άοκνη ψυχή εξήγερε εναντίον της τους δαίμονες. Όσο όμως αυξήθηκαν οι πόλεμοι, τόσο αυξήθηκαν και οι στέφανοι. Αυτός που δεν χτυπάται από τους εχθρούς δεν πρόκειται βέβαια να στεφανωθεί και αυτός που δεν αποκάμνει από τις τυχόν πτώσεις θα δοξαστεί ως πολεμιστής από τους αγγέλους. Κάποιος, αφού παρέμεινε 3 νύχτες μέσα στην γη, ανεβίωσε μονίμως. Και όποιος θα νικήσει τις 3 ώρες δεν πρόκειται πλέον να αποθάνει. Εάν σύμφωνα με τα παιδαγωγικά του σχέδια ο ήλιος, δηλαδή ο Θεός, αφού ανέτειλε μέσα μας, έγνωε για πρώτη φορά την δύση αυτού, οπωσδήποτε έθετο σκότος εν τη αποκρυφή αυτού και έγινε το νίξ. Κατά αυτήν τη νύχτα θα έλθουν εναντίον μας οι άγριοι λέοντες που είχαν προλίγο αναχωρήσει και όλα τα θηρία των ακαθονδών παθών, οριόμενα να αρπάξουν από μέσα μας την ελπίδα και ζητώντας από τον Θεό την άδεια να τραφούν από τα πάθη μας, είτε με τον λογισμό, είτε με την πράξη. Ανέτειλε πάλι σε μας, δια της σκοτεινής ταπεινώσεως ο ήλιος και συνήχθησαν όλα τα θηρία, και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται, δηλαδή στις καρδιές των φιλιδώνων ανθρώπων και όχι σε μας. Τότε οι δαίμονες θα πούν μεταξύ τους, «Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε πάλι μετά τούτον έλεος». Εμείς τα πούμε προς αυτούς. «Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενοι, ημείς δε διωκόμενοι». Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης, δηλαδή σε ψυχή που υψώθηκε πάνω από κάθε γήινη επιθυμία και θα έλθει στην καρδιά που προηγουμένως ήταν σαν Αιγυπτία, γεμάτη σκότος και συστήσονται τα χειροποίητα είδωλα και οι πονηροί λογισμοί του νου. Εάν ο Χριστός σωματικός φεύγει μακριά από τον Ηρώδη, παρόλον ότι είναι παντοδύναμος, ας διδαχθούν οι προπετείς να μην εισορμούν στους πειρασμούς. Αναφέρει δε η Γραφή, «Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου και ούν εις τάξη οφυλάσσον σε άγγελος». Με την Ανδρία συμπλέγεται η υπερηφάνεια, όπως ο Σμίλαξ με το Κυπαρίσι. Ας φροντίζουμε συνεχώς ώστε να αποφεύγουμε και τον απλολογισμό ότι αποκτήσαμε κάποιο αγαθό. Αφού δε εξετάσουμε επακριβώς τα γνωρίσματα αυτού του αγαθού, ας ερευνήσουμε αν υπάρχει μέσα μας και τότε ασφαλώς θα διαπιστώσουμε τις ελλείψεις μας. Επίσης να αναζητεί συνεχώς και τα σημάδια των παθών και τότε θα ανακαλύψεις πολλά μέσα σου. Αυτά δε τα πάθη, επειδή είμαστε άρρωστοι, δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, είτε από αδυναμία και ασθένεια, είτε από ριζωμένη πολυχρόνιο συνήθεια. Ο Θεός εξετάζει την πρόθεση, σε όσα όμως μπορούμε, ζητεί με φιλάνθρωπο τρόπο και έργα. Είναι μέγας αυτός που δεν παραλείπει τίποτε από όσα μπορεί. Μεγαλύτερος όμως είναι εκείνος που με ταπείνωση επιχειρεί πράγματα υπέρ την δύναμή του. Πολλές φορές οι δαίμονες μας εμποδίζουν από τα πιο ελαφρά και ωφέλιμα έργα και μας προτρέπουν περισσότερο στα πλέον κοπιαστικά. Ευρίσκω ότι ο Ιωσήφ δεν εμακαρίστη για την απάθειά του, αλλά διότι απεστράφει την αμαρτία. Είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε σε ποιες και σε πόσες αμαρτίες η αποστροφή στεφανώνεται. Διότι καλό μεν πράγμα είναι να αποστρέφεται κάποιος στην σκιά, ανώτερο όμως το να προστρέχει στον ήλιο της δικαιοσύνης.
ο σκοτισμός γίνεται αιτία να σκοντάψουμε. Το να σκοντάψουμε γίνεται αιτία να πέφτουμε. Και το να πέφτουμε γίνεται αιτία να αποθνίσκουμε. Εκείνοι που εσκοτίστησαν από τον Ίνο ενύφθηκαν πολλές φορές με νερό. Και εκείνοι που εσκοτίστηκαν από τα πάθη ενύφθηκαν με δάκρυα. Άλλο πράγμα είναι η θόλωση των οφθαλμών της ψυχής, άλλο ο διασκορπισμός και άλλο η τύφλωση. Και το μεν πρώτο το θεραπεύει η εγκράτεια, το δεύτερο η ησυχία και το τρίτο η υπακοή και ο Θεός, ο οποίος προς χάριν μας έγινε υπήκος. Εμείς θεωρούμε ότι δύο ειδών καθαρισμοί υπάρχουν σε όσους φρονούς ή τα άνω, παίρνοντας παράδειγμα τους δύο καθαρισμούς που χρησιμοποιούνται κάτω στη γη. Και χαρακτηρίζουμε κναφίον το εν κυρίω κοινόβιο, διότι ξύνει και καθαρίζει τον ρήπο και το πάχος και τη δυσμορφία της ψυχής. Και ως βαφίον θα ονομάζαμε την αναχώρηση στην έρημο, διότι βάφει με ουράνια χαρίσματα όσες ψυχές εκαθαρίστηκαν στο κοινόβιο από την λαγνία και την μνησικακία και τον θυμό και έτσι ασπάστηκαν την ησυχαστική ζωή. Υποστηρίζουν μερικοί ότι η πτώση στις ίδιες αμαρτίες προέρχεται από την έλλειψη της πρεπούσης μετανοίας, η οποία χρησιμεύει σαν αντίβαρο για την διόρθωση των προηγουμένων πτεσμάτων. Ας ερευνηθεί δε και τούτο. Εάν αυτός που δεν έπεσε στην ίδια αμαρτία μετανόησε πράγματι όπως έπρεπε να μετανοήσει. Έπεσαν στις ίδιες αμαρτίες, άλλοι μεν διότι κατέχωσαν στον βυθό της λύθης τις προηγούμενες, άλλοι δε διότι η φιλοδονία τους έκαμε να βλέπουν μόνο τη φιλανθρωπία του Θεού και άλλοι επειδή απελπίστηκαν για τη σωτηρία τους. Και αν δε θα με κατηγορούσε κανείς, θα έλεγα επιπλέον ότι η πτώση στις προηγούμενες αμαρτίες οφείλεται και σε τούτο, στο ότι δεν μπορούν πλέον να δέσουν εκείνο τον εχθρό ο οποίος τους σύρει βιαίως την αμαρτία με την τυραννία της συνηθίας. Αξίζει να ερευνηθεί το πώς η ψυχή, αν και είναι ασώματη, δεν βλέπει τι είδους είναι τα πνεύματα, άγγελοι ή δαίμονες που την πλησιάζουν, ενώ και αυτά είναι ομοίας φύσεως. Αυτό μάλλον θα οφείλεται στη σύζευξη της ψυχής με το υλικό σώμα, πράγμα που μόνο εκείνος που έκανε αυτή τη σύζευξη το γνωρίζει. Κάποτε, ένας από τους γνωστικούς πατέρες με ρώτησε «Πες μου σε παρακαλώ, διότι θέλω να μάθω, ποια από τα πονηρά πνεύματα κάνουν το νου του ανθρώπου να ταπεινώνεται και ποια να υπερηφανεύεται για τις αμαρτίες του?» Και ενώ εγώ απόρρισα για το ζήτημα και εβεβαίωσα την άγνοιά μου με όρκο, τότε έλαβε τον λόγο εκείνος που επιθυμούσε να διδαχθεί και με εδίδαξε. «Με ολίγα λόγια», μου είπε, «θα σου προσφέρω μικρή ζήμη διακρίσεως, αφήνοντάς να κοπιάσεις μόνος σου για τα υπόλοιπα». Οι δαίμονες της σαρκός, της οργής, της κοιλιοδουλίας, της ακιδείας και του ύπνου κατά κανόνα δεν ανυψώνουν το κέρας του νου. Ενώ οι δαίμονες της φιλαργυρίας, της φιλαρχίας και της πολυλογίας και πολλοί άλλοι το ανυψώνουν και έτσι στο ένα κακό προσθέτουν άλλο. Γι' αυτό ευρίσκεται κοντά τους και ο δαίμον της κατακρίσεως. Όποιος επισκέφθηκε κοσμικούς ή εδέχθηκε επίσκεψή τους και μετά την ώρα ή την ημέρα του χωρισμού αισθάνθηκε στην καρδιά του βέλος λύπης και όχι χαρά, διότι απειλάγει από εμπόδια και παγίδες, αυτός εμπέζεται ή από την καινοδοξία ή από την πορνεία. Ας αναζητήσουμε προπάντων από πού φυσά ο άνεμος, μη τυχόν και έχουμε ανοίξει τα ιστεία του πλοίου προς την αντίθετη κατεύθυνση. Να παρηγορείς με αγάπη τους ηλικιωμένους αγωνιστές, οι οποίοι έλειωσαν τα σώματά τους στην άσκηση και να παρέχεις αυτούς ολίγη ανάπαυση. Να πιέζεις τους νέους, οι οποίοι έλειωσαν τις ψυχές τους στην αμαρτία, να εγκρατεύονται, ομιλώντας τους για την αιώνιο κόλαση. Είναι από τα κατόρθωτα, όπως και αλλού αναφέραμε, να ελευθερωθούμε ευθύς εξ αρχής τελείως και από την γαστριμαργία και από την καινοδοξία. Ας μη θελήσουμε όμως να πολεμήσουμε την καινοδοξία με την τρυφή. Ως γνωστόν στους αρχαρίους, η ήττα της γαστριμαργίας δημιουργεί καινοδοξία. Είναι καλύτερα να προσευχηθούμε κατά της καινοδοξίας με λιτότητα και εγκράτεια και οπωσδήποτε για όσους το επιθυμούν, ελεύσετε ώρα και νύνεστην, κατά την οποία ο Κύριος θα υποτάξει και αυτήν κάτω από τα πόδια μας. Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι που προσέρχονται στη μοναχική ζωή
δεν πολεμούνται από τα ίδια πάθη. Πολλές φορές μάλιστα πάσχουν από τις πιο αντίθετες ασθένειες. Για τούτο είναι μακαρισμένη η μακαρία ταπείνωση, διότι και στους νέους και στους ηλικιωμένους καθιστά ασφαλή και δυνατή την μετάνοια. Μην ταραχθείς για αυτό που πρόκειται να πω. Υπάρχουν, αν και σπανίως, ψυχές με ευθύτητα χωρίς πονηρία, απαλλαγμένες από κάθε κακία, υποκρισία και δολιότητα. Σε αυτές τις ψυχές δεν συμφέρει η συμβίωση με άλλους, διότι μπορούν να ξεκινήσουν μαζί με τον πνευματικό τους οδηγό, σαν από κάποιο λιμάνι, από την ησυχαστική ζωή και να ανέβουν στον ουρανό, χωρίς έτσι να γευθούν και να δοκιμάσουν τους θορύβους και τα σκάνδαλα της κοινοβιακής ζωής. Τους λάγνους μπορούν να τους ιατρεύσουν οι άνθρωποι, τους πονηρούς οι άγγελοι και τους υπερηφάνους μόνο ο Θεός. Ένα είδος αγάπης είναι πολλές φορές και τούτο. Όταν μας επισκεφθεί ο πλησίον, να τον αφήνουμε να κάνει σε όλα ό,τι επιθυμεί. Ενώ εμείς θα του δείχνουμε όλη μας την αγάπη και την καλοσύνη. Αξίζει να ερευνήσουμε πώς και μέχρι ποιου σημείου και πότε βλάπτει με τα μέλια που γίνεται για τα καλά μας έργα, όπως και για τα κακά. Ας έχουμε πολλή διάκριση για να γνωρίζουμε πότε πρέπει να πολεμούμε προς τα πάθη και με ποια και μέχρι ποιου σημείου και πότε να υποχωρούμε. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να προτιμήσουμε την φυγή ένεκα της αδυναμίας μας για να μην μας εύρει ο θάνατος. Ας παρατηρήσουμε και ας παρακολουθήσουμε πότε και πώς μπορούμε με κάποιο πικρό φάρμακο να εμέσουμε τη χολή του κακού που υπάρχει μέσα μας. Ποιοι δαίμονες ανυψώνουν και ποιοι ταπεινώνουν, ποιοι σκληρύνουν και ποιοι ανακουφίζουν, ποιοι σκοτίζουν και ποιοι υποκρίνονται ότι φωτίζουν, ποιοι μας κάνουν νοθρούς και ποιοι επιτηδίου στο κακό και πάλι ποιοι σκυθροπούς και ποιοι χαρούμενους. Ας μην εκπλαγούμε αν βλέπουμε στην αρχή του μοναχικού σταδίου τον εαυτό μας πιο εμπαθή από ό,τι στην κοσμική ζωή. Διότι πρέπει να φανερωθούν πρώτα οι κρυφές αιτίες της ασθενείας μας και έπειτα να αποκτήσουμε την υγεία. Προηγουμένως δε τα θηρία δεν εφαίνοντο, διότι ήταν κρυμμένα. Εκείνοι που πλησιάζουν στην τελειότητα, αν συμβεί και υποστούν μία μικρή ήττα από τους δαίμονες, προσπαθούν παντιοτρόπως να ανακτήσουν σύντομα ό,τι τους αφηρέθη και μάλιστα να το πάρουν πίσω 100 φορές περισσότερο. Οι άνεμοι άλλοτε, σε καιρό γαλήνης, ταράζουν μόνο την επιφάνεια της θαλάσσης, άλλοτε όμως όταν πνέουν σφοδρά και τον βυθό. Κάτι παρόμοιο στο χάσου και για τους σκοτεινούς ανέμους της πονηρίας. Στους εμπαθείς αναστατώνουν το βάθος της καρδιάς, στους προχωρημένους όμως μόνο την επιφάνεια του νου. Και έτσι αυτοί επανευρίσκουν γρηγορότερα την εσωτερική τους γαλήνη, αφού η καρδιά παρέμεινε αμόλυντη. Μόνον οι τέλοι είναι σε θέση να γνωρίζουν πάντοτε ποια σκέψεις μέσα στην ψυχή προέρχεται από τον εαυτό τους, ποια από τον Θεό και ποια από τους δαίμονες. Οι δαίμονες δεν προτρέπουν ευθύς εξ αρχής σε όλα τα αντίθετα, γι' αυτό και είναι σκοτεινό πραγματικά και δυσεπίλυτο το πρόβλημα αυτό. Με τους δυο αισθητούς οφθαλμούς φωτίζεται το σώμα και με την αισθητή και νοερά διάκριση λαμπρύνονται οι οφθαλμοί της καρδιάς. Περί διακρίσεως, μέρος τρίτον. Σύντομος ανακεφαλαίωσης των προηγουμένων. Η βεβαία πίστης είναι η μητέρα της αποταγής και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. Η ακλόνητη ελπίδα είναι η θύρα της απροσπαθίας και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. Η αγάπη προς τον Θεό είναι αιτία της ξενιτίας και το αντίθετο είναι εξίσου φανερό. Την υποταγή την εγέννησε η καταδίκη του εαυτού μας και η όρεξη της πνευματικής υγείας.
μητέρα της εγκρατείας είναι η σκέψη του θανάτου και διαρκής μνήμη της σχολής και του όξους του Δεσπότου Χριστού. Προϋπόθεση και συνεργός της σοφροσύνης και καθαρότητος είναι η ησυχία. Θράψη της αρχικής πυρώσεως είναι η νηστεία και αντίπαλος των αισχρών λογισμών είναι η συντριβή του νου. Η πίστης και η ξενιτεία είναι ο θάνατος της φιλαργυρίας. Η εσφλαχνία και η αγάπη παρέδωσαν το σώμα σε θυσία. Η εκτενής προσευχή είναι όλεθρος της ακιδείας. Η μνήμη της κρίσεως είναι πρόξενος της πνευματικής προθυμίας. Θεραπεία του θυμού είναι η αγάπη της ατιμίας, η υμνοδία και η εσφλαχνία. Η ακτιμοσύνη καταπνίγει την λύπη. Η απροσπάθεια προς τα αισθητά πράγματα οδηγεί στην θεωρία των νοερών. Η σιωπή και η ησυχία καταπολεμούν την καινοδοξία. Εάν όμως ευρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους, χρησιμοποίησε την ατιμία. Την εξωτερική και ορατή υπερηφάνεια την εθεράπευσαν η πτωχία, η θλίψη και οι παρόμοιες καταστάσεις. Την δε εσωτερική και αόρατη, εκείνος που είναι προαιωνίως αόρατος. Όλα τα αισθητά ερπετά τα φωνεύει το ελάφι και όλα τα νοητά η ταπείνωση. Είναι δυνατόν με παραδείγματα από την φύση να διδασκόμεθα καλώς όλα τα πνευματικά. Όπως είναι αδύνατο να αποβάλει ο όφης το παλαιό του δέρμα, εάν δεν εισχωρήσει σε στενή τρύπα, έτσι και εμείς δεν θα αποβάλουμε τις παλαιές προλήψεις και την ψυχική παλαιότητα και τον χιτώνα του παλαιού ανθρώπου, εάν δεν περάσουμε από την στενή και τεθλιμμένη οδό της νηστείας και της ατιμίας. Όπως τα πολύσαρκα απτινά δεν μπορούν να πετάξουν στον ουρανό, έτσι και εκείνος που τρέφει και περιποιείται την σάρκα του. Ο ξηραμένος βόρβορος δεν ικανοποιεί πλέον τους χείρους και η σάρκα που εμαράνθηκε δεν αναπαύει πλέον τους δαίμονες. Όπως πολλές φορές τα πολλά ξύλα πνίγουν και σβήνουν τη φωτιά δημιουργώντας υπερβολικό καπνό, έτσι πολλές φορές και η υπέρμετρη λύπη καπνίζει και γεμίζει σκότος την ψυχή και ξηραίνει το ίδωρο των δακρύων. Όπως αποτυγχάνει ο τυφλός τοξότης στον στόχο του, έτσι αποτυγχάνει και καταστρέφεται και ο υποτακτικός που αντιλέγει. Καθώς το κοπτερό σίδερο μπορεί να οξύνει ένα άλλο ακατέργαστο, έτσι και ο πρόθυμος αδελφός έσωσε πολλές φορές τον ράθυμο. Όπως τα αυγά των ορνήθων που θερμαίνονται στον κόλπο του στήθους ζωογονούνται, έτσι και οι λογισμοί που δεν φανερώνονται με την εξομολόγηση γίνονται έργα. Όπως οι ύποι που τρέχουν αμιλώνται μεταξύ τους, έτσι και στην καλή συνοδεία ο ένας αδελφός διεγείρει τον άλλο. Όπως τα σύννεφα αποκρύπτουν τον ήλιο, έτσι και οι πονηρές σκέψεις σκοτίζουν και καταστρέφουν το νου. Όπως αυτός που έλαβε την καταδικαστική απόφαση και οδηγείται προς την εκτέλεση δεν ομιλεί για τα θέατρα, έτσι και εκείνος που πενθεί ειλικρινά δεν θα αναπαύσει ποτέ την κοιλία του. Όπως οι πτωχοί που βλέπουν τους θησαυρούς του βασιλέως αισθάνονται περισσότερο την πτωχία τους, έτσι και η ψυχή που μελετά τις μεγάλες αρετές των πατέρων ταπεινώνει οπωσδήποτε περισσότερο το φρόνημά της. Όπως το σίδερο και χωρίς να το θέλει σπέβδει προς τον μαγνήτη, διότι έλκεται από κάποια μυστική φυσική δύναμη, έτσι και εκείνοι που εχρόνησαν στις κακές τους συνήθειες τυραννούνται από αυτές. Όπως το λάδι γαλινεύει την θάλασσα και παρά την θέλησή της, έτσι και η νηστεία σβήνει εντελώς τις αρχικές πυρώσεις και παρά την θέλησή τους. Όπως το είδωρ όταν πιεστεί ανυψώνεται έτσι πολλές φορές και η ψυχή που επιέστη από διαφόρους κινδύνους ανυψώθηκε προς τον Θεόν με την μετάνοια και εσώθηκε. Όπως εκείνος που κρατά αρώματα προδίδεται και χωρίς να το θέλει από την ευωδία, έτσι και όποιος έχει μέσα του το πνεύμα του Κυρίου αναγνωρίζεται από τα λόγια του και την ταπεινοφροσύνη του. Όπως ο ήλιος με το φως του δείχνει τον χρυσό που λάμπει, έτσι και η αρετή φανερώνει αυτόν που την έχει. Όπως οι άνεμοι αναταράζουν τον βυθό της θαλάσσης, έτσι και ο θυμός ταράζει περισσότερο από όλα το νου. Όπως όσα δεν είδε ο άνθρωπος με τους οφθαλμούς του, δεν επιθυμεί και τόσο πολύ να τα γευθεί, έστω και αν τα άκουσε, έτσι και όσοι έμειναν αγνοί στο σώμα,
έχουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος ελαφροτέρους πειρασμούς. Όπως οι κλέπτες δεν πλησιάζουν εύκολα στον τόπο που βλέπουν βασιλική φρουρά και όπλα, έτσι και εκείνος που ένωσε την καρδιά με την προσευχή δεν κλέπτεται εύκολα από τους νοητούς ληστάς. Όπως η φωτιά δεν γεννά χιόνι, έτσι και αυτός που ζητεί τις τιμές του κόσμου δεν θα απολαύσει τις τιμές της μελούσης ζωής. Όπως πολλές φορές μία σπίθα κατέκαυσε ένα μεγάλο δάσος, έτσι και μία ενάρετη πράξης συνέβη να εξαλείψει πλήθος από μεγάλα πτέσματα. Όπως δεν είναι δυνατό να φωνεύσει κανείς ένα άγριο θηρίο χωρίς όπλο, έτσι δεν είναι δυνατό να αποκτήσει την αοργησία χωρίς ταπείνωση. Όπως είναι αδύνατο σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους να ζήσει κανείς χωρίς τροφή, έτσι είναι αδύνατο ο άνθρωπος που επιθυμεί τη σωτηρία του να δείξει μέχρι τον θάνατό του, έστω και για μία στιγμή αμέλεια. Όπως η ηλικιακή ακτίνα που εισχωρεί από κάποιο μικρό άνοιγμα στο σπίτι, το φωτίζει τόσο, ώστε να διακρίνεται και η πιο λεπτή σκόνη που αιωρείται στον αέρα, έτσι και ο φόβος του Θεού, εισερχόμενος στην καρδιά του ανθρώπου, της φανερώνει όλα τα αμαρτήματά της. Όπως τα λεγόμενα καβούρια συλλαμβάνονται εύκολα, διότι βαδίζουν άλλοτε εμπρός και άλλοτε πίσω, έτσι και μία ψυχή που άλλοτε γελά, άλλοτε πενθεί και άλλοτε ζει με τρυφή, δεν είναι δυνατό να κατορθώσει τίποτε. Όπως οι κοιμόμενοι κλέπτονται εύκολα, έτσι και όσοι ασκούνται στην αρετή κοντά στον κόσμο. Όπως εκείνος που παλέει με λέοντα, αν στρέψει αλλού το βλέμμα του εξοντώνεται αμέσως, έτσι και εκείνος που παλέει με τη σάρκα του, εάν της προσφέρει ανάπαυση. Όπως κινδυνεύουν να πέσουν όσοι ανεβαίνουν σε σαθρή σκάλα, έτσι κάθε τιμή και δόξα και εξουσία καταρρύπτουν τον κάτοχό τους, επειδή αυτές έρχονται σε αντίθεση με την ταπεινοφροσύνη. Όπως είναι αδύνατο να μην σκέπτεται ο πεινασμένος τον άρτο, έτσι είναι αδύνατο να μην σκέπτεται τον θάνατο και την κρίση εκείνος που αγωνίζεται για να σωθεί. Όπως το νερό σβήνει τα γράμματα, έτσι και το δάκρυ μπορεί να σβήσει τα πτέσματα. Όπως μερικοί που δεν έχουν νερό σβήνουν με άλλον τρόπο τα γράμματα, έτσι υπάρχουν και οι ψυχές που στερούνται δακρύων και γι' αυτό τρίβουν και αποξέουν τις αμαρτίες τους με την λύπη, τους στεναγμούς και τη σκυθροπότητα. Όπως από το πλήθος της κοπριάς προέρχονται πλήθος σκουλίκια, έτσι και από το πλήθος των φαγητών προέρχονται πλήθος αμαρτωλών πτώσεων και πονηρών λογισμών και ακαθάρτων ονείρων. Όπως ο τυφλός δεν βλέπει να βαδίζει, έτσι και ο οκνηρός δεν μπορεί να ειδεί το καλό και να το πράξει. Όπως εκείνος που έχει δεμένα τα πόδια δεν μπορεί να βαδίζει εύκολα, έτσι και αυτοί που θησαυρίζουν χρήματα δεν μπορούν να ανεβούν στον ουρανό. Όπως η πρόσφατη πληγή θεραπεύεται εύκολα, έτσι αντιθέτως τα χρόνια τραύματα της ψυχής δύσκολα θεραπεύονται όταν βεβαίως θεραπεύονται. Όπως είναι αδύνατο να βαδίζει ο νεκρός, έτσι είναι αδύνατο να σωθεί ο απελπισμένος. Αυτός που έχει ορθή πίστη και όμως διαπράττει αμαρτίες, ομοιάζει με πρόσωπο που δεν έχει οφθαλμούς. Αυτός που δεν έχει πίστη και όμως πράττει ίσως μερικά καλά, ομοιάζει με εκείνον που αντλεί νερό και το χύνει σε ένα τρυπημένο πιθάρι. Όπως το πλοίο που έχει καλόν κυβερνήτη φθάνει με την βοήθεια του Θεού σώος στο λιμάνι, έτσι και η ψυχή που έχει καλόν ποιμένα ανεβαίνει εύκολα στον ουρανό, έστω και αν έχει διαπράξει πλήθος κακών. Όπως αυτός που δεν έχει οδηγό χάνει εύκολα τον δρόμο, έστω και αν είναι πολύ έξυπνος, έτσι και εκείνος που προχωρεί αυτοκυβέρνητος την μοναχική οδό, εύκολα χάνεται, έστω και αν κατέχει όλη την σοφία του κόσμου. Όταν κάποιος ασθενεί κατά το σώμα, έχει δε διαπράξει και βαριά αμαρτήματα, αυτός σας ακολουθεί την οδό της ταπεινώσεως και των διαφόρων μορφών και εκδηλώσεών της, διότι δεν πρόκειται να έβρει αλλού την σωτηρία. Όπως δεν είναι δυνατόν αυτός που επέρασε μακροχρόνιο ασθένεια να ανακτήσει την υγεία του μέσα σε μία στιγμή, έτσι δεν είναι δυνατόν να νικήσουμε διαμιάς τα πάθη μας ή ένα πάθος μας. Να παρατηρείς σε τι μέτρα ευρίσκεσαι σε κάθε πάθος και σε κάθε αρετή. Και έτσι θα αντιληφθείς καλύτερα την πρόοδό σου. Όπως ζημιώνονται όσοι ανταλλάσσουν τον χρυσό με τη λάσπη,
Έτσι και όσοι διηγούνται και αποκαλύπτουν τα πνευματικά για να κερδίσουν κάτι από τα υλικά. Την άφεση πολλοί την απέκτησαν σύντομα, αλλά την απάθεια κανείς, διότι αυτό απαιτεί πολύν χρόνο και πόθο και την βοήθεια του Θεού. Ας αναζητήσουμε ποια θηρία ή πτηνά μας επιβουλεύονται στη σπορά, ποια στην βλάστηση και ποια στον θερισμό, ώστε να στείνουμε κάθε φορά τις ανάλογες παγίδες. Όπως δεν είναι σωστό να αυτοκτονήσει κάποιος επειδή έχει πυρετό, έτσι δεν πρέπει να περιπίπτει κανείς την απόγνωση ποτέ μέχρι τελευταίας αναπνοής. Όπως είναι άσχημο εκείνος που έθαψε τον πατέρα του, επιστρέφοντας από την κηδεία να κατευθυνθεί σε γάμο, έτσι είναι ανάρμοστο σε όσους τρινούν τις πτώσεις τους να επιζητούν στην παρούσα ζωή από τους ανθρώπους τιμή ή ανάπαυση ή δόξα. Όπως άλλες είναι οι κατοικίες των ελευθέρων πολιτών και άλλες των καταδίκων, έτσι πρέπει να ξεχωρίζει τελείως η κατάσταση και η ζωή των πενθούντων και ενόχων από των ανενόχων. Όπως τον στρατιώτη που πληγώθηκε βαριά στο πρόσωπό του κατά τον πόλεμο, ο βασιλεύς δεν τον αποβάλλει από το στράτευμα, αλλά μάλλον τον προβιβάζει σε ανωτέρα τάξη, έτσι και τον μοναχό που κινδυνεύει και υποφέρει πολλά από τους δαίμονες, ο επουράνιος βασιλεύς των Στεφανών. Η αίσθηση που διαθέτει η ψυχή είναι ένα ιδίωμά της. Η ιδέα αμαρτία είναι ο κόλαφος αυτής της αισθήσεως. Η συνέστηση είναι αυτή που επιφέρει την κατάπαυση ή την μείωση του κακού και είναι τέκνο της συνειδήσεως. Η δε συνείδησης είναι ο λόγος και ο έλεγχος του φύλακός μας Αγγέλου, ο οποίος μας εδόθηκε στο βάπτισμα. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι οι αβάπτιστοι δεν αισθάνονται έντονες τύψεις για τις κακές τους πράξεις, αλλά πολύ ελαφρές. Η ελάττωση του κακού γεννά την αποχή από το κακό. Η αποχή από το κακό είναι η αρχή της μετανοίας. Η αρχή της μετανοίας είναι η αρχή της σωτηρίας. Η αρχή της σωτηρίας είναι η καλή πρόθεση. Η καλή πρόθεση γεννά τους κόπους. Αρχή των κόπων είναι οι αρετές. Η αρχή των αρετών είναι το άνθος της πνευματικής ζωής. Το άνθος της αρετής είναι η αρχή της πνευματικής εργασίας. Η πνευματική εργασία είναι τέκνο της αρετής και αυτής τέκνο η συνέχιση και η συχνότης της εργασίας. Καρπός και τέκνο της συνεχούς και επιμελούς εργασίας είναι η έξις, η μόνιμη δηλαδή συνήθεια. Και τέκνο της έξεως είναι η πίωσης, να γίνει δηλαδή η αρετή ένα με την ψυχή, φυσική κατάστασή της. Η πίεση στο καλό γεννά τον φόβο του Θεού. Ο φόβος γεννά την τήρηση των εντολών, είτε των επουρανίων είτε των επιγείων. Η τήρηση των εντολών είναι απόδειξη της αγάπης προς τον Θεό. Αρχή της αγάπης είναι το πλήθος της ταπεινώσεως. Το πλήθος δε της ταπεινώσεως είναι θυγατέρα της απαθίας και η απόκτηση της απαθίας είναι η πληρότητα της αγάπης, δηλαδή η πλήρης κατοίκηση του Θεού σε όσους έγιναν με την απάθεια καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου
και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!